Νομίζω τώρα κάτι γίνεται. Νομίζω ότι έφτιαξε ο ήχος. Θέλω λοιπόν να πούμε πάλι, γιατί να πούμε ξανά καλησπέρα και να το πούμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν 23-24. Ναι, θα ξαναάρθουμε. Ναι, θα είμαστε ξανά για τη σεζόν 24-25. Ναι, επειδή αρχίζει το Σεπτέμβριο. Ναι, πάει έτσι. Ναι, εντάξει. Δεν θα γίνει άλλη εκπομπή στον Ιούλιο λόγω κάποιων τεχνικών εργασιών που πρέπει να γίνουν στο κανάλι. Οπότε είναι η τελευταία αποχαιρετιστήρια για το καλοκαίρι εκπομπή μας. Μια εκπομπή καυτή καλοκαιρινή, με καυτά καλοκαιρινά θέματα, και αυτό δεν εννοούμε γελιοχώρο τραγούδι. Έχει να κάνει με πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα την Φολέγανδρο. Έτσι ακριβώς όπως καλοκαιριού. Έτσι ακριβώς όπως το έχω βάλει στο λογότυπο. Εν μέσω Φολέγανδρος, Ελλάδα, κόσμος. Λοιπόν, να πάρω λίγο και εγώ, το λόγο. Λοιπόν, θα είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά καυτή η εκπομπή. Θα το καταλάβετε γιατί. Θα το πάμε κλιμακωτά, Μαρίνα. Θα το πάμε βαθμιδό, κλιμακωτά. Θα το πάμε είναι πολύ σοκαιρό, κατά αύξουσα και όχι κατά φθήνουσα. Θα αρχίσουμε από τα λιγότερο σημαντικά. Δεν θα πω επουσιώδη, θα πω λιγότερο σημαντικά. Να ξεκινήσουμε να πούμε για το πολύ μελάνι το οποίο χύθηκε και τα πολλά τα οποία γράφτηκαν για το ποιοι θα είναι οι σημεοφόροι μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μην ξανακούσω αυτό με το Ολυμπιάδα, είπαμε το μισό διάστημα, Ολυμπιάδα, εβδομάδα. Λοιπόν. Και αυτό το θέμα προέκυψε μετά την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ να περάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί να ξεκαθαρίσουμε πως... Ενώ πριν δεν ήταν για αυτό. Δεν υπήρχε καμία και πάλι. Λοιπόν, για πολλούς και προσωπικούς μου λόγους, εσύ το γνωρίζεις, χαίρομαι πάρα πολύ για τον Γιάννη μας, αυτό το παιδί των Σεπολίων, τον Έλληνα, όπως και ο αδελφός του Θανάσης είναι Έλληνας, έκανε και μία ανάρτηση, εκείνος έδωσε μία συνέντευξη και εγώ το ανήρτησα παλαιότερα. Ναι, ξέρω τι είμαι, λέει, είμαι Έλληνας. Είναι Έλληνες, σας διαβεβαιώ, είμαι σε θέση να το γνωρίζω και σας το καταθέτω και ως προσωπική μαρτυρία. Και ελληνική παιδεία και ελληνικό ήθος, καθόλου ήθος, και με τις αξίες αυτές τις δικές μου. Άρα, αφού μετέχουν του ελληνικού πνεύματος... Το χρώμα του δέρματος. Έλαντε. Λοιπόν, ας μην συζητήσουμε. Τότε πρέπει να διαγράψουμε όλους τους φιλέλληνες, ξένους υπηκόους. Μετέχουν της ελληνικής παιδείας με την ευρύτερη του όρου έννοια, οπότε είναι Έλληνες. Και το έχουν αποδείξει. Έλληνες, όχι Ελληναράδες, Έλληνες. Σε Έλληνες αυτοί με το φως του Απόλλωνα πάνω τους και του ήλιου και της Ελλήνης δηλαδή. Και τέλος πάντων, ας μην μακρηγορήσω προς αυτά. Είμαι και εγώ επηρεασμένη από μια πρόσφατη δική μου, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκή δοκιμασία, η οποία στέφθηκε και με απόλυτη επιτυχία. Και είμαι ακόμη σε αυτή, και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είμαστε εδώ, πέραν κάποιων άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά τέλος, καλό όλα καλά, τέλος άριστο όλα άριστα. Για να διευκρινίσω κάτι, συγγνώμη να πω κάτι. Επειδή προηγούμενες εκπομπές είχαν αναβληθεί λόγω θεσμενών καιρικών συνθηκών. Ναι, αυτό το έχουμε πει όμως, το διευκρινίσαμε. Ναι, και επειδή θα πει κάποιος απόψε δεν είναι δύσκολες συνθήκες, δεν είναι τόσο δύσκολες, τείνουν να γίνουν τις επόμενες μέρες, αλλά επειδή δεν υπάρχει και το περιθώριο να αναβληθεί και αυτή η εκπομπή και οφείλαμε και έπρεπε να γίνει αυτή η εκπομπή για κλείσιμο. Για πολλούς λόγους. Και γιατί είχαν μαζευτεί πολλά θέματα που έπρεπε να θίξουμε και δεν είχαμε το περιθώριο να πούμε ότι οκ, δεν θα γίνει αυτή η εβδομάδα, θα γίνει την άλλη. Και όσο προχωράει το καλοκαίρι γίνεται και πιο δύσκολη κατάσταση. Μα θα έχουμε και τις τεχνικές εργασίες. Ναι, σύν το ότι αυτό λέω, δεν είχαμε το περιθώριο να το βάλουμε, αλλά πρακτικά γι' αυτό και απόψε ήρθαμε, αν και. Υπερβάλαμε αυτούς τους τρόπων. Είναι δύσκολο. Ναι, για εμάς. Αρκεί να σας πω έτσι, όχι να τα λέω χρυσά, δεν ξέρω πρέπει να το δείξω. Έχω έρθει και με ανεμιστηράκι πέρα από. Δηλαδή και για τη διαδρομή, πέρα από όλα τα. Ναι.
Ναι, ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες, νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι, έχουμε μεγαλώσει και δεν είμαστε και 20 χρόνια παιδάκια. Και αυτό δεν έχει την απόλυτη, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό τώρα εδώ. Όχι, Μαρίνα, γιατί ευπαθείς ομάδα, σε ευπαθή ομάδα, μάλλον για να το πούμε και με σωστή ελληνική διατύπωση, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ηλικία. Δεν έχει ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι θα έλεγαν μα δεν είσαι να πει. Είμαι τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σχόλια Μαρίνα δεν έγιναν. Τι, εντάξει τώρα. Τόσο όσο το αφήνουμε, δεν τοποθετηθήκαμε. Mm. Να σας ευχαριστήσουμε. Κάτσε, πριν συνεχίσω σε επόμενο θέμα, γιατί το παραλείψαμε και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι θα το πω για την αποδοχή και για το πόσο αυξάνεστε και πληθύνεστε και χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε. Θα περίμενα βέβαια τα σχόλια να γίνονται όλα αυτά τα οποία, τα πολύ όμορφα, τα οποία μας γράφετε, μου στέλνετε. Να τα έβλεπα και στη σελίδα της εκπομπής, έτσι στο Facebook. Ναι. Αλλά και εδώ μια χαρά είναι, σας ευχαριστώ. Καθόλου, όχι απλώς δεν ενοχλείτε. Αντιθέτως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και προσωπική επαφή. Ναι, και μ' αρέσει εμένα η προσωπική επαφή, γιατί να πω και κάτι εδώ για την εκπομπή, γιατί έχω, λόγω προσωπικών επαφών, δρομολογήσει κάποιες συνεντεύξεις με ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, του πνεύματος, της παράδοσης και όχι μόνο, από Σεπτέμβρη και μετά. Και εν πωλής αυτό οφείλεται στις δικές μου προσωπικές σχέσεις και γνωριμίες. Και είναι σχέσεις ουσίας, το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν είναι ευκαιριακές να βρεθούμε τώρα, να πάρω μία συνέντευξη και να χαθούμε. Όχι, χτίζω σχέσεις και έτσι κρατάω αυτές τις σχέσεις, στις οποίες ξέρω ότι μπορώ να επενδύσω και θέλω να κρατήσω και με ανθρώπους οι οποίοι, με τους οποίους ταιριάζουμε αυτό, τις κρατάω. Και αυτό ήταν το ένα. Για τις Ολυμπιακούς Αγώνες, λέγαμε για τους συνεφόρους. Είδαμε λοιπόν και κάποια σχόλια και για τη Μαρία τη Σάκαρη, τα οποία ήταν άστοχα. Δηλαδή αυτό νιώθω την ανάγκη να το πω, γιατί να, κοίτα τώρα πώς τα έχει φέρει η ζωή. Συμβαίνει να ξέρω και μέλη της οικογένειάς της, οπότε είναι πολύ μακριά από την αλήθεια όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν. Και είναι άδικο. Είναι άδικο. Τέλος πάντων. Αυτό τακτοποιήθηκε, θέλω να πω. Ναι. Διευθυντήθηκε με έναν τρόπο, αλλά να προσέχουμε τι γράφουμε και για ποιους γράφουμε. Ωραίο, δηλαδή με δύο για τρεις ανθρώπους αγωνιστές της ζωής. Ναι. Όπως παράλληλα, κάνουν τον αθλητισμό. Απέδειξε ότι αυτό τον ηλικιακό ρατσισμό πρέπει πλέον να τον απεμπολίσουν. Πρέπει να τον παραμερίσουμε και ο Γιάννης για όλους τους άλλους λόγους τους οποίους είπα. Το ένα θέμα ήταν αυτό. Το άλλο θέμα ήταν, θα το πω εγώ, θα το πεις εσύ. Ναι, κοίτα. Ναι, θα πω τώρα κάτι. Προσπαθώ να λέω για ποιο θέμα θέλεις να πούμε. Έχω μια λίστα θέματα. Ναι, εσύ θα δω και θα σας πω. Λοιπόν, εδώ τι γράφεις. Ορίστε τώρα. Γράψτε λίγο πιο καθαρά, Μαρίνα. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Να πούμε αυτό πρώτα. Όχι, θα πω ότι τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον υπερτουρισμό. Ναι, βέβαια. Διάφορες έστειλα και ένα. Στις χώρες της Μεσογείου. Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα και μία συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Βαρκελόνη. Ναι, Ισπανία. Ναι, λίγο. Ναι, μα το είδαμε αυτό. Ναι. Να το σχολιάσω, έτσι. Όχι, ναι, το είδαμε. Λέω σχολιάζει. Ναι, είναι γνωστό, οπότε το σχολιάζει. Ζήτησα να αποσχολήσει, φύγετε. Μάλιστα, του βρέχαμε νεροπίστολα. Ναι. Λογικά τα έχουν δει. Γιατί το πρόβλημα είναι πλέον υπάρχει πρόβλημα κατοικία των τόπων. Τα λιμάτων εννοεί. Όχι, κατοικία των μονάδων κατοίκων των πόλεων. Στενοχωρία για του μόνιμου. Όπω και είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι το έχουμε δει, να μην βρίσκουν πολλοί άνθρωποι σπίτι, να το βρίσκουν σε πανάκριβες τιμές σε σχέση με πριν μερικά χρόνια λόγω του Airbnb.
Και αυτό τίνει να γίνει και συμβολέγατο στη διάρκεια του χειμώνα, που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι πάνε οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι, οι διορισμένοι καθηγητές, αστυνομικοί, λιμενικοί, οι δημοτικοί υπάλληλοι, και δεν μπορούν να βγουν σπίτι να στεγαστούν, διότι πολλοί από τους συμπατριώτες μας έχουν καταλήμματα που όμως δεν θέλουν να τα διαθέσουν τον χρόνο, προτιμούν κατά 9 μήνες. Η ρίστο εν παρόγω, παρεπιπτόντως, είχα μια λύση, είχα πρόταση, λύση γι' αυτό. Δεν πρόλαβα όμως, ήθελα να το. Ναι, να, με την προηγούμενη δημοτική αρχή συζητούσα. Εντάξει. Αλλά. Και αυτό λοιπόν είναι ένα φλέγον ζήτημα που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο την Ελλάδα, όλη την Μεσόγειο. Ναι. Και λένε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά το επόμενο διάστημα. Και πέρα από τον υπερτουρισμό, δεν έχει να κάνει μόνο με τα καταλήμματα, έχει να κάνει με τις... κάτσε να δω την πρώτη λέξη, με την αυτάρκεια στο νερό, με τη λειψιδρία, γιατί πλέον η αφαλάτωση δίνει νερό, αλλά ανεβαίνει πολύ το κόστος λόγω του ρεύματος που καταναλώνει. Με τον υπερτουρισμό, ζητάνε περισσότερο ρεύμα. Είναι, όλο αυτό είναι ένας κύκλος γεγονότων, όχι φαύλος. Όχι, είναι και φαύλος κύκλος, κατά μία έννοια. Ναι, το ένα φέρνει το άλλο και όλα μαζί. Μάζα, μόνο σε παρακαλώ, βάλ το στο αθόρυβο. Ναι, συγγνώμη. Οπότε, όλο αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι και αυτό που λέγουν ότι επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει. Μήπως τελευταία πάλι άκουσα ότι υπάρχει σε μια συζήτηση που είχαμε παρούσα, ότι υπάρχει μια έξαρση που ζητάνε γη, κτήματα, οικόπεδα σε τουριστικά σε μέρη. Σε προσεκτικά, αλλά και κάτι είναι μια περίοδος έξαρσης, όπως είχε γίνει και πριν 20 χρόνια, όπως το θυμάσαι, που ζητάγαν και γη στην Πολέγανδρο, μετά έκατσε με την κρίση όλη. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν έχει τα πάνω και έχει τα κάτω του. Και υπάρχει βέβαια και η ανησυχία για την υπερδόμηση στα νησιά. Το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή για την Σύφρον, τη Σέλιφο και τη Φολέγανδρο, ότι είναι τα τρία νησιά που υπάρχει ο φόβος ότι θα χάσουν το χρώμα τους από την υπερδόμηση. Και το βλέπουμε ότι γίνεται στη Φολέγανδρο, υπερδόμηση και ως επιτοπλίστων καταλήμματα. Να πούμε ότι πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του και ένα τουριστικό θέατρο, το Γκουντάρι, στην περιοχή του Γκουντάρι, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λέγεται. Άμα είναι Πέλε Κούνταρι, όπως είναι το φοινικικό όνομα της Φολέγανδρο. Είναι στην περιοχή του Πετούση, μια ξενοδοχειακή μονάδα αυτάρκης. Ωραία. Πλήρως αυτάρκης, οπότε που δεν ξέρουμε τελικά τι προσφέρει στο νησί, πέρα από το ότι το νησί προσφέρει την ησυχία του στους πελάτες αυτού του ξενοδοχείου. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά και ερωτήματα. Λοιπόν, ο δικός μου προβληματισμός, και στον έχω καταθέσει και κατηδίαν και το έχω πει, είναι μήπως τελικά είμαστε το θέατρο, η σκηνή, πείτε το όπως θέλετε, της δράσης άλλων και εμείς εξυπηρετούμε και θεραπεύουμε μεμονωμένες, συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ανάγκες, τύπου να είμαστε οι ξεναγοί, να σας δείξουμε από εδώ, να σας πάμε από εκεί, στην ταβέρνα μας, στο ξενοδοχείο μας, το μικρότερο, το κατάλημά μας και αυτά τόσο όσο. Και έχουμε χάσει όμως εμείς τη διαχείριση, μήπως είμαστε μάλλον την κτήση, την κατοχή και την κτήση και είμαστε μόνο διαχειριστές τόσο όσο ή μη το πω και χειρότερα ακόμα, υπάλληλοι, διεκπαιρεωτές. Την ουσία ναι. Δηλαδή Μαρινά, ζούμε σε μία... Ήρθε η ώρα να επιβεβαιωθεί... Φούσκα. Ο Κολάτσος. Όταν μου τα έλεγε για τη δεκαετία του 80, εγώ είχα ξαφνιαστεί και δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα μπορούσε, ας πούμε, αυτό Φελιππίν να έρθει στα μέτρα της Φολέγανδρου. Ναι, πώς να φανταστείς. Και το είδα, δηλαδή, στο πλήρες... Δεν σηκώνεται τα βιώματα, δεν σηκώνεται. Να μου λέει ότι θα γίνει 30 χρόνια πριν. Συγγνώμη, μην μιλάμε μία πάνω από την άλλη, εγώ σε άφησα. Τώρα θα με αφήσεις κι εσύ. Οι σκουπιδιάρδες και τα γκαρσόνια των Ευρωπαίων. Τελώ έναν αναμονή προσωπικά και περιμένω να δω, δηλαδή, από αυτήν την εκπομπή έχουμε πει τι θα γίνει, τα έχουμε πει και άλλες φορές, μας επιβεβαιώνει η πραγματικότητα.
είμαστε, εγώ είμαι κακιά, είμαι περίεργη, είμαι δεν ξέρω, πείτε με όπως θέλετε. Όχι, να σου πω. Αλλά θεωρώ ότι έχω μια καθαρή ματιά και ακριβωδή. Και, α, και να πω και κάτι ακόμα. Τελειώσαμε το θέμα αυτό, γιατί αν τα πιάσουμε τόσο όχι, θα να... το πω κάτι γρήγορα. Προχθές είχα μια επαφή με έναν πελάτη και φίλο, ο οποίος από την ΚΕΑ και έχει την ίδια ζώνη δωμάτια. Και του ρώτησα, Γιάννη, του λέω πώς πάει και αυτά. Μου λέει, μα είναι μόνο τον Αύγουστο έχω δουλειά, γιατί μου λέει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα που έχουμε τα μικροκαταλήματα. Έχει την ίδια στούντιο έχει ο άνθρωπος, γιατί έχει γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο κοντά σε εμάς. Αυτός έχει δωμάτια στις πίσες της ΚΕΑς. Είναι ένα ξενοδοχείο στην περιοχή Βρόσκο, όπως κάπως έτσι λέγεται. Μια τεράστια ξενοδοχική μονάδα, η οποία ξενοδοχική μονάδα έχει κλείσει όλα τα καταλήμματα του νησιού για, για τους υπαλλήλους. Σε τιμές χαμηλές για όλο τον χρόνο, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πελάτες της για να δουλεύουν βάρδιες. Και να πω και κάτι. Αυτό έγινε στην ΚΕΑ. Στην ΚΕΑ που είναι μια ώρα από την Αθήνα. Έτσι, και με καμία σχέση. Το μέγεθος της ΚΕΑΣ με τη Φολέγανδρο. Και κοιτάξτε τώρα, υπάρχει έτσι, μια ώρα από την Αθήνα. Ένα λεπτό και η νομοτέλεια λέει κατά το μείζον και το έλασον. Όπως πάει το μεγάλο, θα πάει και το μικρό. Και θα το συμπαρασύν. Και αργά ή γρήγορα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στα Χανιά. Άκουγα προχθές μιλούσα με έναν πάλι πελάτη από τα Χανιά. Ότι δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν οι ντόπιοι, να μείνουν. Ναι, γιατί όλα έχουν γίνει Airbnb. Κάτι και από πρόσφατη επίσκεψή μου στα Χανιά τον χειμώνα. Πήγαμε σε ένα, φιλοξενηθήκαμε σε ένα Airbnb διαμέρισμα και ρωτώ στην Ιωκτήρα μου λέει εγώ όλη την πολυκατοικία την έχω αργά καθαρά να σε καταλαβαίνουμε, Μαρίνα. Αυτή την πολυκατοικία την έχω, μια πολυκατοικία 8-10 διαμερισμάτων. Ωραία, να σου πω, να μην λέμε τόσες λεπτομέρειες, το είπαμε, το θίξαμε το θέμα τόσο όσο. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Και θέλω να πω το άλλο. Δεν μιλάμε μόνο για τα καταλήμματα. Όταν έχεις υπερτουρισμό πρέπει να έχεις και παροχές. Δηλαδή, δεν υπάρχει γιατρός. Ιατρική περίθαλψη σωστή στο νησί, γιατί μιλάμε τώρα για τη Φολέγανδρο. Δεν υπάρχει. Τι τραγική ηρωνία. Λιμάνι δεν υπάρχει, το ξέρουμε. Πρόσφατα έγινε και ένα ατύχημα στο λιμάνι, στο Φάρο έπεσε. Και ευτυχώς έμεινε στο ατύχημα και δεν δυστύχημα. Κατέληξε σε δυστύχημα. Είχαμε πρόσφατα ένα πνιγμό στην Αγκάλη. Ναι. Ένας τουρίστας, ένας μάλλον φίλος της Φολέγανδρο, που έχει από 30 χρόνια και. Και έκανε τις διακοπές, ο άνθρωπος, θα λυπόμουν έτσι κι αλλιώς, αλλά ο άνθρωπος πνίγηκε στην Αγκάλη και δεν υπήρχε ούτε να βαχωσώσεις, δεν το συζητάμε όταν τι πάει στην Αγκάλη, δεν υπήρχε κάποιος να κάνει καρπά, πέρα από κάποιους που μπορούν να ξέρουν εκεί, τίποτα. Υποδομή, υποτίθεται, φιλοξενούμε τόσο κόσμο το καλοκαίρι, έχουμε τόσους ξένους. Πού είναι ο γιατρός, πού είναι οι πρώτες βοήθειες, πού είναι κάποιοι άνθρωποι. Έστω, δεν υπάρχει και ιδιώτης γιατρός. Τίποτα. Φοβάσαι να πας, δηλαδή να είσαι λίγο μεγάλος. Να έχεις ένα μικρό πρόβλημα υγείας, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στην Αθήνα. Είσαι στο σπίτι σου, αν θα στήχει κάτι όπως το πρόσφατο γεγονός. Ας το αφήσουμε κι αυτό. Τόσο όσο σήμερα είπαμε θα τα πούμε. Είναι πολλά τα θέματα και μην κάνουμε υπερανάλυση. Δεν χρειάζεται να πλατιάζουμε. Τα ξέρετε, τα καταλαβαίνετε και τα ευκολουσιανούμε. Απ' την άλλη, δε. Ξέρεις τι μας λείπει. Μας λείπει και η στόχευση. Δεν βλέπω το πλαίσιο. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι με μία στόχευση. Γίνονται πράγματα μεταξύ τους ασύνδετα, καμία συνοχή, καμία συνεχτικότητα. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Ένα, ξέρω εγώ, γλέντι, ό,τι να είναι από εδώ. Είναι, τώρα, τώρα ασχολούμαστε αυτή η εποχή είναι να ασχοληθούμε με το ποιος θα κάνει το καλύτερο γλεντάκι και θα μαζέψει κόσμο. Αυτό το οποίο είπες, γλεντάκι. Ακριβώς, η Φολέγανδρος πάσχει από εκδηλώσεις στόχευσης. Και μην μου πει κανείς τώρα για το φεστιβάλ Τενιών Κρουμίκου ή αυτό το άλλο στη Χρυσοπηγή. Όχι, συγγνώμη, το φεστιβάλ Τενιών Κρουμίκου νομίζω ότι δεν γίνεται κάθε χρόνο. Όχι, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Βλέπουν κάθε χρόνο μπράβο. Ή αυτό το εκεί στη Χρυσοπηγή φεστιβάλ. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω πουθενά σε αυτά ελληνικότητα, παράδοση και Φολέγανδρο. Και στον αντίποδα, έτσι, να τα συγκρίνουμε λίγο, δείτε στη Σύφνο. Ναι. Εντάξει, μου έστειλε εσύ αυτό. Συγκρίνησα ότι... κάτι που όμω ξέρει τι. Είδε ποιο είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια, το διάβασε. Α, όχι, δεν το πρόσεξα. Ο Κώστα. Α, ο Κώ, το Κώ. Ναι, ναι, το είδα. Χαίρομαι πολύ. Ο δικό μα, ο Κώστα, ο Γεωργούλη. Ναι, αλλά με τον Κώστα τα έχουμε δει. Μα δεν είναι τυχαίο με ποιου συνεργαζόμαστε. Δεν μα ενδιαφέρουν οι αλεξιπτωτιστέ, οι χάρπαστοι, οι ευκαιριάκηδε, έτσι. Μα ενδιαφέρουν άνθρωποι με γνώσει, με ρίζες, με βάσεις, με υπόβαθρο και με στόχευση. Και επειδή μας ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς
και μιλάω για τον εαυτό μου τώρα προσωπικά, αλλά και εντάξει, και στο όνοματό σου, αλλά είσαι και παρούσα, μπορείς να το πεις. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρουν τα κέρδη αυτού του είδους, τα φράγκα ή να προβληθούμε εμείς, η αυτοπροβολή ή η τσέπη μας, θα σας πω λοιπόν, είναι ανακοινώσιμο πλέον, ότι όντως έχω αναλάβει την επιμέλεια μιας μονογραφίας η οποία αφορά στη Φολέγανδρο, στην ιστορία της Φολέγανδρος. Θα έχω και το ραντεβού με τον συγγραφέα της αυτή την εβδομάδα, μου το ζήτησε. Και με χαρά βεβαίως για τον τόπο μου, τον τόπο μας, τον τόπο μας θα το κάνω, παρόλο που θα πρέπει, για να το μεταφράσουμε σε σελίδες, θα πρέπει τα προαπαιτούμενα, μόνο το ένα προαπαιτούμενο είναι 600 σελίδες. Πόσα άλλα. Και εγώ, ξέρεις και τι φόρτο εργασίας έχω σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια μετά εξομάλυνση κειμένου κτλ. Αλλά θα το κάνω. Γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε από αγάπη για τη Φολέγανδρο και αφιλοκερδός εκείνος. Θα συνδράμω, βεβαίως, θα μπορούσα να κάνει για τον τόπο, γιατί ξέρουμε και πολύ κάτι άλλο. Λοιπόν, και θα συνδράμω, και είναι και τιμή μου, και είναι και χαρά μου. Και θέμε εκεί. Γιατί για τη Φολέγανδρο κάποιοι δουλεύουμε και δουλεύουμε αθόρυβα, αλλά δουλεύουμε ουσιαστικά. Και ξέρετε, ποτέ δεν ήμουν, να το πω έτσι, της ξεπέτας και έλα μωρέ, έλα μπαμ μπαμ. Αυτό το τσακ μπαμ εμένα ποτέ δεν μου έλεγε κάτι. 27,5 χρόνια για τη φορεσιά η μελέτη, τόσος καιρός τώρα για την υλοποίηση, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι άψογο. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι λιγότερο από αυτό. Γιατί όταν καταπιάνεσαι με κάτι, πρέπει να το φτάνεις στην εντελέχειά του. Αλλιώς μην το κάνεις. Γιατί αργά ή γρήγορα σε ξερνάει η πραγματικότητα. Σε περιθωριοποιεί. Δεν μπορείς να φοράς ό,τι να είναι, να ντύνεσαι όπως να είναι και να λες «Α, εμφανίζομαι να φρέψω». Πάλι θα το πω γιατί και δεν μπορώ να το κατανοήσω. Θα καλωτήσει, θα μας πούνε μας γραφικές, αλλά εντάξει. Μαρινά, δεν με απασχολεί ειλικρινά η γνώμη του οποιοδήποτε, παρά μόνο εκείνου ο οποίος είναι γνώστης. Και εκείνοι οι οποίοι είναι γνώστες, γιατί αυτή την εκπομπή την παρακολουθούν και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχετε μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν διπλασιαστεί. Mm-hmm. Το 1,5 ήδη έχει περάσει 3,5. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε και για το κανάλι και εκ μέρους του καναλιού, αλλά και για την εκπομπή, γιατί ξέρω πολλοί είστε για μας εδώ και μου το έχετε πει, γιατί έχω την επαφή. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι με ενδιαφέρει η γνώμη όσων γνωρίζουν. Γιατί οι όποιοι σήμερα είναι στη Φολέγανδρο δεν θα είναι και αύριο. Η ιστορία όμως του τόπου θα μείνει. Αυτό το ανεξίτηλο αχνάρι θέλω να αφήσω. Αυτή είναι αν θέλετε, η προσωπική μου φιλοδοξία. Και θα τα αφήσω. Και εγώ, και εσύ, και κάποιοι άλλοι σαν εμάς, και ευτυχώς είμαστε αρκετοί. Λοιπόν, η ιστεροφημία. Να υπάρχει το μετά. Να μην. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά, εγγόνια και οτιδήποτε άλλο, γιατί μετά τη δεύτερη, τρίτη γενιά ξεχνιέσαι. Πόσοι θυμούνται τους προπαπούδες τους. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το έχουμε κατακτημένο, το ξέρουμε. Εξορισμού. Λοιπόν. Και εκ προημίου. Αυτό λοιπόν, εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν είναι. Δηλαδή, πραγματικά ούτε καν στα όρια του ανεκτού δεν είναι να βλέπουμε αυτή την αμφίεση να παρουσιάζεται. Εντάξει, χωρίς να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι ξέρετε, χορεύουμε με αυτή την ομοιόμορφη αμφίεση τέλος πάντων, την όποια, αλλά η οποία δεν έχει σε τίποτα να κάνει με Φολέγανδρο, γιατί δεν έχει. Mm. Και μου είπατε κάτι το οποίο εγώ δεν πρόλαβα να το δω και για το χτένισμα των μαλλιών. Δηλαδή, τι μου πείστε αυτά που μου είπε, εσύ τα είδε. Κοτσίδεσαι, λοιπόν. Αυτά τα έχω δει στην Κόρφο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, γιατί όταν μιλάω για ασχετοσύνη και με ενοχλεί αυτό και πραγματικά ξέρω ότι κάποιος θα τους δυσαρεστήσω, γιατί με κάποιους έχω και άλλες σχέσεις. Αλλά ακούστε με, σταματήστε να κοφεύετε. Οι δύο πλεξίδες μπροστά πηγαίνουν στο τσεμπέρι όταν έχουμε το κεφαλοδέσιμο πίσω. Για λόγους συμμετρίας του κεφαλιού, για την ωραιότητα, την καλλιστισία, εντάξει, γιατί τότε αυτά κοιτούσαν τις συμμετρίες. Δεν βογιατίζονταν όπως έλεγαν. Ωραία, λοιπόν. Πίσω το τσεμπέρι, μπροστά η πλεξούδα. Απλά πράγματα. Εδώ μπροστά το δέσιμο ή ο κάλο, κόψω σε πάνω. Δηλαδή τα αυτονόητα, τα απλά. Και σας τα έδειξα. Και τα έδειξα τότε στη Σύφνο. Και σας είπα. Τα κακοποιήσατε όσο δεν πάει. Σεβαστείτε τον τόπο σας, όχι εμένα. Όχι. Και
Αυτό το λέω και το διατυμπανίζω και προς πάσα κατεύθυνση. Δεν είναι αυτή η φορεσιά της Φολιγάνδρου, δεν είναι αυτή η αισθητική της Φολιγάνδρου. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία φορεσιά, με ωραίες γραμμές, ωραία σχέδια. Είχαμε εδώ και την Τζέστη Μικίεβιτς. Το προχωράμε. Εντάξει, είχαμε και τα είπαμε. Δεν είμαστε επαγγελματίες του χώρου, ούτε από αυτό βιοποριζόμαστε, αλλά είχα και τα δικά μου. Συγγνώμη, είχα για τον λόγο της. Οι δικές μου προσωπικές φιλοδοξίες είναι σε έναν άλλο χώρο, στον ακαδημαϊκό, και εκεί είμαι. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν είναι ούτε καν η χρωματική παλέτα. Δεν υπάρχει. Και για τους χώρους τα έχουμε πει. Λοιπόν, θα τα δείτε, γιατί τα δικά μας έρχονται από Σεπτέμβρη και μετά. Και ωραίες συνεντεύξεις θα έχουμε. Και σήμερα, έτσι, μάλιστα σε μία από αυτές, επειδή έχω σκεφτεί και κάτι έτσι ιδιαίτερο, μίλησα με την, εντάξει, να το πω το όνομα, την Ιωάννη Φουρέιρα, ξέρετε ποια είναι, η αδερφή της, η οποία θα είναι σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, με έναν τρόπο, γιατί θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο, με γυναίκες, για τις γυναίκες, αλλά και όχι μόνο, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Θα τα πούμε κι αυτά, θα τα δείτε κι αυτά, θα τα δείτε. Του χρόνου θα έχουμε επιτέλους και τις στήλες μας ενεργές και τη μαγειρική και σε τακτά χρονικά διαστήματα και τις αναμνήσεις και όλα αυτά. Ελπίζω η Φανή να είναι καλύτερα, γιατί είχαμε και αυτές τις ατυχίες στην ομάδα. Αλλιώς βλέπω την Κατερίνα να την χρονοποιούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το αφήσω αυτό εδώ. Και άλλα γεγονότα. Γιατί, ναι. Αλλά δεν βλέπω τη στόχευση, Μαρίνα. Και είναι θλιβερό, είναι λυπηρό. Εμείς δεν φαίνεται το λέγανδρος. Στο νησί, εγώ αυτό που έχω δει το τελευταίο καιρό, καλά κάνω όπως λες στα βεντάκια, γιατί γίνονται συνήθως διαπολιτική πρωτοβουλία από ό,τι έχω δει από ιδιώτες. Αυτό όμως είναι. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Και ένα άλλο ανεκδίγητο, το οποίο είδα, αυτό μου το έστειλαν πάλι, γιατί εγώ δεν έχω το χρόνο. Πραγματικά δεν έχω το χρόνο. Εγώ ζω σχεδόν ασχετικά. Ξέρεις πώς είναι τα ωράρια μου και πώς είναι η ζωή μου. Λοιπόν. Τι ήταν αυτό με κάτι πύλινες, το είδα και το είδα και μετά, με τις πύλινες μάσκες, ο λαοπολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με ό,τι οραματιστήκαμε, ξεκινήσαμε και φτιάξαμε. Με τον Μάρκο, ναι. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εμείς το αντίβαρο, θα το κάνουμε γιατί είμαστε και θα το φτιάξουμε και θα το φέρουμε εκεί που πρέπει. Και με ανθρώπους και εκτός Φολεγάνδρου και πολύ σημαντικούς. Λοιπόν, και με όσο τη Φολέγανδρο θέλουν και ενδιαφέρονται επί της ουσίας. Και μετά θα πω και στο θέμα της Χελώνας, γιατί έχω και με αυτό εδώ. Λοιπόν, τι είναι αυτό με τις μάσκες, τις πύλινες, του Παπαγιανιού και του Θείου του Νικόλα, επειδή πολλοί από εσάς δεν τους γνωρίσατε καν. Εμείς και τους γνωρίσαμε. Ούτε σαν ονόματα. Ούτε όσο. Ναι, όσο. Ναι, τους γνώρισα, τους έζησα και μέσα και από, από τον πατέρα μου τα βιώματα, τις αφηγήσεις και όλα αυτά τα. Και λέω. Να πω κάτι και λέω αφήγηση και όχι διήγηση, γιατί η αφήγηση περιλαμβάνει και τη διήγηση και το παραστατικό και πληροφορίες και διαλόγους και τα πάντα όλα με όλους. Ναι, και γεγονότα, λοιπόν. Θεωρίες. Ναι, για τον Παρπανιανιό. Λοιπόν, ότι τις φορούσαν, ότι ποιος φορούσε αυτή τη μάσκα. Ο θείος ο Νικόλας, ο αδερφός του παππού μας, του Βίκτορα. Ο θείος ο Νικόλας, λοιπόν, γιατί δεν ξέρω ποιος σας τα είπε και που τα βρήκα, το Καριστινέος, ναι. Του αξιωματικού που λέμε ο πατέρας και του Νίκου του Καριστινέου παππούς, εξού και το όνομα Νίκου, ήταν ένας άνθρωπος μετρημένος και σοβαρός όπως και ο παππούς μας. Ο οποίος δεν, όπως λέει και η μαμά και η Αλήθεια, δεν δεχότανε να. Δεν καταλαβαίνεις, ακριβοδίκαιος και εκείνος, όπως ο παππούς, να χρωστάει, να αυτό. Ήταν άψογος. Λοιπόν, τέτοιους αστεϊσμούς, σοβαρός άνθρωπος, ούτε καν. Ο Παρπαγιανιός είχε ένα δικό του χιούμορ, ήταν ένας σου γενερής άνθρωπος, αγαπούσε το κρασάκι, το τυρακί, τα ξέρματα, ναι, αλλά ήταν άλλο. Ο δε θείος Ντίνος, ο Λεμονής, είχε ένα δικό του διαφορετικό χιούμορ, εντελώς διαφορετικό και από το ψαράφι, γιατί και αυτοί ήταν και φίλοι του πατέρα μας και το θείο τον Ντίνο, τον ζει και πόσα χρόνια λίγο. Λοιπόν, και μας ακούνε τώρα και ο Τάσος και ο Ντίνος, που είναι και μέλη του Σύριου τα γόνια του και, λοιπόν, τι είναι αυτά, τι ανακρίβειες, από μαρτυρίες που ακούσαμε, από ποιους τα ακούσατε. Γιατί όποιος σας τα είπε δεν τα θυμάται καλά ή δεν τα γνωρίζει καλά.
αλλά σίγουρα δεν ήταν έτσι. Οπότε, πού καταλήγω. Ότι και καλά φοράνε αυτά τα σταμιά στο λέει τα φορά και τις φορούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω για το ζωνάρι που το πέρασαν για θεριό. Να σας πω για το μωρέ κλειό που είναι η πίπα μου που είπε για τη κλειό ο Παρπαγιανίος. Ναι. Να μοιραστούμε τέτοιες. Είναι μέσα στην. Είναι μέσα στη στήλη μας, αναμνήσεις με τη Φανή την Παπαδοπούλη, θα το δείτε, θα τα ακούσετε, θα τα δείτε και θα τα ακούσετε. Αλλά αυτό, δηλαδή, στα όρια του μίλησα προχθές και με τη Δέσποινα, την εγγονή του, την ξαδέρφη μας, τη δάσκαλα. Τι λέω, ήξερες εσύ τι, ούτε εγώ, ούτε... Που είναι και πιο μεγάλη, μπορεί να πω και δηλαδή, πραγματικά, υποθέτω ποιος μπορεί να τα είπε, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί και αυτοί οι οποίοι τώρα μπορεί να τα είπαν, τότε ήταν μικροί. Μας ο πατέρας μας όμως τα έζησε, αποκτάζει από πρώτο χέρι και θα γνωρίζουμε. Μη λέτε λοιπόν ότι είναι. Πείτε ότι κάτι ψάχναμε να βρούμε έτσι ως χαρακτηριστικό του μουσείου και να είναι αναμνηστικό. Ναι, άλλο αυτό. Και οι παραδόσεις δεν χτίζονται έτσι. Δεν είναι αυτό παράδοση. Την πάμε σοβαρευτείτε. Δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι με τον πολιτιστικό γιατί βλέπω ότι έχει ξεφύγει τελείως από αυτό το οποίο οραματιζόταν ο Μάρκος. Τι σχέση είχε αυτό με ό,τι ετοιμάζαμε εμείς, κάτι με τα σπήλαια, κάτι λέγαμε για φορεσιές, κάτι λέγαμε για... Δεν καταλαβαίνω. Ειδικά με τον Μάρκο είχαμε πει ότι το θέμα φορεσιά και σπήλαιο θα το παντρεύαμε με έναν τρόπο και είχαμε πει πώς. Δεν προλάβαμε. Δεν είμαστε και αυτό εμείς. Εμείς λέμε... Δηλαδή, τι να πω. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα μείνω στο δεν προλάβαμε. Κοιτάξτε λίγο να προσέχετε τι λέτε και τι κάνετε. Δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτα κάτω το οποίο δεν θα ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Μας ενδιαφέρει η ιστορική αλήθεια, και αυτό ακρίβεια. Κάνουμε και ακρίβεια. Λοιπόν, εμείς ό,τι κάνουμε το πάμε, είπαμε, στην εντελέχειά του, στην ολοκληρωμένη του μορφή, ως εκεί. Όσο και χρόνο και αν χρειαστεί, αυτό στις ξεπέτες, το τσάκμα, αυτά μπορείτε να τα κάνετε. Κοίτα, το να πεινάς και να φτιάξεις κάτι πρόκειρο να φας είναι δεκτό. Ναι. Μόνο στη μαγειρική κάνεις κάτι τέτοια. Οπουδήποτε άλλο, δοκιμές και μαγειρέματα αυτού του, μάλλον οπουδήποτε... στην πείνα ναι. σου. Και ειδικά στον επιστημονικό χώρο. Και μου ζήτησε μάλιστα και μία καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο, μου είπε, κυρία Καριστινέου, σας παρακαλώ, μου λέει, στην παρουσίαση την οποία έκανα της φορεσιάς, το 20ο έκανα, Μαρίνα. Το 20ο ήταν, κορονοϊό, το 20ο ήταν. Ξέρετε, μου ζήτησε να τονίσω τη διάρκεια της έρευνάς μου. Καθηγήτρια γνώσης, έτσι, δημόσιος ιδιωτικός βίος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οπότε ήταν εκεί, όσοι δήμων και πάει, όταν έλεγα κάτι άστο, δεν θα σας πω ότι μου έδωσε, εντάξει, να το πω. Μου έδωσε συγχαρητήρια, με επιβράβευσε και επιβεβαίωσε όλη μου την έρευνα, κάτι το οποίο βέβαια επιβεβαιώνεται και σύν το χρόνο τώρα, που παράλληλες έρευνες άλλων ερευνητών για άλλα παρεμφερή θέματα ή τέλος πάντων τα οποία άπτονται, αυτού του πλαίσιου, ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο και άπτονται και αυτού, οπότε είναι αυτό που λέμε η διασταύρωση των πηγών, καταλάβατε. Και έτσι ξέρεις ότι προχωράς σωστά. Από αυτό είναι η δευτερογενή. Ναι. Πρωτογενείς και δευτερογενείς λοιπόν πηγές συμφωνούν για την ορθότητα των όσων έχω εγώ βρει μέχρι τώρα. Αλλά και τότε λοιπόν και μου ζήτησε να τονίσω το μακροχρόνιο της έρευνας. Μου λέει, σας παρακαλώ, λέει, ξαναπείτε το, για να καταλάβουν ορισμένοι ότι η έρευνα επιστημονική δεν γίνεται σε ένα και δύο χρόνια και δείσαι τέτοια θέματα. Αυτό. Λοιπόν, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αλλά επειδή Φολέγανδρος δεν είναι οι κατοικίτες μόνο, είναι ο τόπος οι άνθρωποι, αλλά και όχι μόνο, εμείς απευθυνόμαστε σε ένα ευρύτερο κοινό, από το οποίο έχουμε, του οποίου έχουμε την πλήρη αποδοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ, και άνθρωποι αναγνωρίσιμοι, ας το πούμε έτσι, να μην πω διάσημοι, δεν μ' αρέσει. Mm. Και σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε και θα είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Και να, τώρα, λέγαμε για τελειότητα, πριν πούμε, γιατί είπα ότι το παρακινδυνευμένο, να, τώρα, επιτρέψε μου, Μαρίνα, γιατί κάτι ξέφυγε εδώ πέρα, στο τελευταίο φίλο του προφήτη. Προφήτησε το η NDP έκδοση της Ένωσης Συντακτών. Ναι, και είναι εδώ η κυκλοφορία της Νέας Μύρνης. Να σας πω, είναι το τελευταίο. Στο ναι, αφρογραφώ κιόλας. Ναι. Οπότε το τελευταίο μου... στο τελευταίο φίλο, λοιπόν, το άρθρο μου με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός.
Είναι η φωτογραφία μου, είναι αυτό. Λοιπόν, από το υπογραφικό λάθο. Ναι. Λέει ότι γράφει Μαρίνα Καριστινέο, οπότε καταλαβαίνει την φωτογραφία που είμαι εγώ. Τώρα ξέρει αυτό ο ιστορικό του μέλλοντο, τον πάρει και θα πει αυτή είναι η Μαρίνα Καριστινέο. Ναι, αυτό. Οπότε θα πάρει όπω τη Δάφνη. Κοίταξε, βέβαια υπάρχει όμω και φωτογραφία που δεν ξέρω ποια είναι η Μαρίνα Καριστινέο. Από αυτά θα το πω. Έχουμε δει η Μαρίνα ή η Μαρίνα ή το εδώ θα το διορθώσω εγώ για τι οποίε. Οπότε να, ο ιστορικό του μέλλοντο δεν έχει να πει και αυτό. Θα το φωτογραφίσω. Είναι φωτογραφία. Τότε είχε γράψει Μαρίνα, αυτό ισχύει. Και δεν έχει και την ίδια φωτογραφία με την προηγούμενη έκδοση που είχε κρυάρει τη φωτογραφία σου. Οπότε τι γίνεται. Μοιάζουν όμω. Ναι, αδερφέ. Δεν ξέρω αν δεν μοιάζουν μεταξύ μα. Ο ιστορικό του μέλλοντο. Κοίτα λοιπόν τώρα να το για να προ επίρρωση των προηγούμενων λεγόμενων μου. Διασταύρωση των πληγών. Θα βρουν και άλλα άρθρα και άλλα γραπτά και θα το βρουν. Θα το βρουν εύκολα. Θα λένε ότι οι αδερφέ που μοιάζουν. Γιατί δεν μοιάζει και εσύ για φωτογραφίε πολύ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να γελάσαμε και λίγο ελαφρύνουμε. Το ελαφρύναμε γιατί είναι. Γιατί άλλα... αυτό ήταν το δυσάρεστο και λέγαμε για τα επουσιώδη και ότι είναι τα παρακινδυνευμένα και ότι τελικά το κάθε τι το οποίο κάνεις πρέπει να το προσέχεις γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ας πούμε, ακόμα και το, όχι ακόμα και το, ειδικά το που θα ρίξεις την ψήφο σου, αυτό και αν είναι μείζονο σημασίας. Λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα, λοιπόν, εκτός από το εξαιρετικά δυσάρεστο του θανάτου από πνιγμό, ενός πνιγμό, καρδιακή προσβολή, δεν ξέρω, ενός φίλου της Φολεγάνδρου, χάσαμε και δύο σπουδαίους συμπατριώτες μας, καθένας με τον τρόπο του και στον τομέα του. Από το φιλικό περιβάλλον του πατέρα μας, ο ένας ήταν από τη χώρα και ίδιο. Και από τη χώρα. Αλλά να σου πω, από τη Φολέγανδρο. Ναι, εννοώ χώρα. Φολεγανδρίδες. Ναι. Α, παρεμπιπτόντως να πω πριν πω αυτό. Γιατί θα κυκλοφορήσει τώρα μεθαύριο η Καθημερινή, έτσι καλά το λέμε τον αστρονόμο. Και λέει μαγείρισες των Κυκλάδων. Και βλέπω δύο, εσύ μάλιστα τις είδες, και δύο από τη χώρα. Νομίζω, δεν είμαι. Αυτές είδα σίγουρα. Αυτές. Μπορεί να υπάρχει κάποια μια παραγωγή. Μακάρι να είναι και από την απάνω μεριά. Γιατί αλλιώς θα υπήρχε μια ανισομέρεια, μια ανισότητα. Και ειδικά η απάνω μεριά, ειδικά η απάνω μεριά, έχει εξαιρετικές μαγείρισες, αλλά και εξαιρετικές ποτεσίλες. Δεν θέλω να υποτιμήσω τη χώρα. Και την απόλυτη παράδοση. Αυτό. Περισσότερο από τη χώρα, περισσότερο από ότι ο Καραμοστάσης, και αυτό των πραγμάτων, έτσι. Είναι de facto αποδεδειγμένο. Ας πούμε, ματσάτα δεν θα φας στη χώρα, γιατί τα ματσάτα έχουν και την εισαγωγία τους. Μπορεί να είναι πολύ νόστιμα, αλλά πρέπει να μυρίσει και το θυμάρι, τη θεμονιά. Πρέπει δηλαδή να μπει σε όλο αυτό. Είπαμε, δεν θέλουμε τη Φολέγανδρο Καρποστάλ. Θέλουμε το πνεύμα και την ουσία της. Και αυτά θα τα γευτεί στην απάνω μεριά. Ματσάτα και καρπουζένια. Θα φας στην απάνω μεριά. Γιατί είναι ο χώρος εκεί, αυτός. Και ψάρι, θα φας την αγκάλι. Γιατί είναι ο χώρος εκεί αυτός. Και ο Γαραμουστάσης τον παλιό. Και, ναι. Από την άλλη, αν θέλεις να χαλαρώσεις με ένα ποτό έτσι και να είσαι σε μια πιο γαλήνια διάθεση ίσως, ο Καραβοστάσης είναι κλέον και σε ώρες λίγο πιο προχωρημένες, δεν ξέρω τι κίνηση έχει, γιατί εγώ ιδιωτεύω στην αγκάλι. Εκεί. Και στη χώρα θα πας για άλλα πράγματα. Θα πας για μια πρωινή βόλτα. Θα πας για πρωινή, ναι. Στην πλατεία. Την άλλη χώρα. Όχι τη Μαυρούρα και του αυτό, αυτό να ψάξετε να βρείτε στον τόπο μας και σε κάθε τόπο. Τον χαρακτήρα του, την ταυτότητά του, το πνεύμα. Δηλαδή να μπει στο καφεδάκι σου κάτω από τα πλατάνια. Ναι. Στον Τούνα. Και μπορεί να λέμε, ας πούμε, Φερπίνη για τη Λότζ, γιατί ωραίο το ρακό μελό τη. Αλλά πιστέψτε με, αν πιείτε εκεί καφέ, είναι το παλιότερο καφενείο. Και να πας πρωινή ώρα. Πρωινή ώρα. Δροσιά η χώρα. Εκεί. Δεν υπάρχει να πάνω μεριά, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Θα πας εκεί, ή στις πλατείες, εκεί στα μαγαζιά, στις πλατείες της χώρας. Πηγαίνετε για πρωινό καφέ, καθίστε στη χώρα πρωί και ελάτε να μου πείτε με τι μάτια θα την έχετε δει, με τα μάτια της ψυχής. Άλλο χρώμα, δεν λόσα. Αυτή τη Φολέγανδρο θέλουμε να σας συστήσουμε, σας το είχαμε πει, ήταν και το
στην προγραμματική της εκπομπής μας και σας το έχουμε πει. Ήρθαν τα πράγματα λίγο περίεργα και σε προσωπικό επίπεδο και, και της καθεμιάς και των δύο μαζί και θέματα υγείας, εργασίας, ναι, αλλά και συνεργατών. Αλλά δεν το αναιρεί, απλώς το μεταθέτει χρονικά. Πάμε λοιπόν. Όχι, όχι, γιατί αυτό με τους αλεξιδοτιστές, ξέρεις, πραγματικά θα επανέλθω και θα το κλείσω εκεί. Δεν γίνεται να βλέπω ανθρώπους ή μη μαθείς να προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Ας κάνει ο καθένας αυτό το οποίο ξέρει. Ας έχουμε επιβραβεύσει από αυτήν την εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι στον χώρο τους έκαναν κάτι πολύ σημαντικό και τους είπαμε μπράβο. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την περίπτωση της Μαρίας, της Μαρινάκη, που έχει, είναι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν με την Εφθαλίδου Παδοπούλου. Ναι, στο Σύλλογο Γυναίκων. Μπράβο. Δεν ξέρω αν είναι όχι, πρόεδρος είναι πια. Νομίζω πως όχι πλέον. Δεν είμαι σίγουρα, αλλά ας παρακολουθήσαμε. Έκανε, τέλος πάντων, έκανε κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό το οποίο ξέρει καλά να κάνει, το έκανε εξαιρετικά. Πήρε τα παιδιά και τα έβαλε στη διαδικασία της παραγωγής του να ζυμωθούν, ζυμώνοντας, να ζυμωθούν την παράδοση. Πόσο μας άρεσε αυτό, πόσο σημαντικό. Και το προβάλαμε και εκεί που έπρεπε και το δείξαμε και το δείξαμε κατηδίαν, έτσι, αλλά εκεί όπου έπρεπε. Λοιπόν, ας κάνει ο καθένας μας αυτό το οποίο γνωρίζει καλά. Το έχω ξαναπεί. Θα πάω εγώ να πω πώς θα ψαρέψουν. Πώς θα οργώσουν, πώς θα καλλιεργήσουν, πώς... Λοιπόν, και ξαναπάμε στους σημαντικούς ανθρώπους του τόπου, οι οποίοι έκαναν πολύ καλά αυτό το οποίο γνώριζαν και απέδωσε και για τον τόπο. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη τον Τρανουδάκη, τον γιο του Μάριου Τρανουδάκη. Εμείς δεν θα αφήσω για το τέλος, γιατί... Τη δεύτερη απώλεια. Τη δεύτερη απώλεια, γιατί και με τους δύο, υπήρχε μία σχέση, ο πατέρας μας, αλλά ειδικά με τον έναν αγαπημένο θείο, τον Γιάννη τον Λίδη. Μιλούσαμε μέχρι και τις προάλλες και ήμουν από έτσι στην περιπέτεια της υγείας του, την παρακολουθούσα. Είχα προσευχηθεί και εγώ σε προσωπικό επίπεδο για αυτόν και όχι μόνο και του είχα πει και όταν θα τα πούμε μετά. Όταν τον βρήκα σπίτι του χάρηκα πολύ και είπαμε και κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Γιάννης έκανε το πρώτο μεγάλο ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο με τον Βάρδια Μπέι. Το λέμε το όνομα. Ναι, έκανε φυσικά. Το χώρα ριζορτ, το δεύτερο, το πρώτο μεγάλο τύπου σε άλλη πετάστερο ξενοδοχείο, τετράστερο, ναι. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Τέλος πάντων, και άλλο, νομίζω ότι και άλλο ένα, δεν ξέρω. Δεν θα μείνω σε αυτό. Ξέρω τι έκανε για τον τόπο πρωτοπόρο. Γιατί δεν ήταν εύκολο. Το ξενοδοχείο που έγινε σε αυτή, σε τέτοια κλίμακα ξενοδοχείο. Και επειδή κάποιοι θα βιαστούν να πούν, εντάξει, ας πούμε, ή έπαιζε και μόνο του μπαλίτσα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Και για τον τζέπι του τόπου, όπα, να πούμε κάτι. Ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος πρώτον, γιατί. Ξέρουμε, διότι είμαστε από εκείνους οι οποίοι του δώσαμε και από τους πρώτους πελάτες του. Και θυμάσαι ποια... Βάλαμε και τα φενέλια για τον χώρο. Μιλάω για τον Βάρδια Μπέι. Α, όχι, όχι. Εντάξει, τώρα χαριτολογήσε. Αλλά και θυμάσαι ποιες ήταν οι αντιδράσεις. Τα άτομα τα οποία εμείς φέραμε, αυτό είναι μόνο, δηλαδή τους φάνηκε περίπου ότι μόνο αυτό είναι το, εδώ, το σπίτι. Όχι, και λέει, πού είναι το σπίτι σας, το δεν είναι εδώ, είναι στο άλλο. Κατάλαβαν, έτσι, με πολύ εύσημο τρόπο μας ρωτούσαν ουσιαστικά για το σπίτι σου. Όλοι το αλυσίλοι είναι να παραγωστάς. Και λέω, όχι, δεν είναι εδώ, είναι στο άλλο. Και ανάσαν τότε και λένε, α, εντάξει, υπάρχει και άλλο παραπέρα. Ο κίνδυνος, λοιπόν, ήταν υψηλός. Είναι ζαριές. Δηλαδή, μην κρίνουμε εκ των υστέρων, από στεριόρι, ότι «Α, εντάξει, έπιασε». Όταν το ξεκινούσε, δεν το γνώριζε ότι θα πιάσει. Επιτρέψτε μου λίγο. Και άνοιξε το δρόμο και σε πολλούς άλλους. Ναι, έγινε το πρώτο, είδε και ένας άλλος, ένα το δεύτερο και το καθεξής. Έτσι πάει. Λοιπόν, και ήταν και τραγικό, ήταν το τέλος. Λυπόμαστε πάρα πολύ, ο πατέρας του ήταν φίλος του πατέρα μας. Μας είχε στηρίξει και τότε, και τον Σύριο είχε στηρίξει, ναι, να τα λέμε κι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Και φωτογραφία. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, απελπισία, δεν ξέρω. Λυπόμαστε ειλικρινά. Τα συλληπιτήριά μας τα ειλικρινή και βαθιά στην οικογένειά του.
Και το ίδιο ισχύει και για την οικογένεια του θείου Γιάννη του Λίδη, του οποίου βέβαια είμαστε και εμείς οικογένεια. Και μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή, εχθές είχα τόσες πολλές ώρες δουλειάς εγώ που με πήρε στο ενδιάμεσο, στο μεσοδιάστημα. Γιατί μάλιστα μου είπαν αυτό που μου το είπαν ότι τα μάθεις για το Γιάννη, λέω ναι, τα μάθουμε προχθές ότι αυτό. Ότι έφυγε. Θέλω να πω, εγώ στρογγυλιζόμουν. Εγώ στρογγυλιζόμουν στη δήμη της δικής μου, των δικών μου επαγγελματικών υποχρεώσεων, οι οποίες είναι στο μέγιστο βαθμό αυτή την περίοδο και θα είναι τέλος πάντων. Έτσι ξέρεις. Και προσπαθούσα, μου πήρε κάποια κλάση με ένα δευτερολέπτο να συνειδητοποιήσω τι μου έλεγες. Για αυτό διότι για εγώ. Ναι, τι. Ναι, τι και για ποιον, προφανώς τι εννοώ για το θέμα. Και σου λέω, μα πώς. Μίλησα ακόμα προχθές μαζί του. Μου είχε πει, γιατί όταν έμαθα, τον πήρα για θεία την, να ευχηθώ για τη θεία στη γιορτή της και μου λέει, παιδί μου, Φωτεινούλα, τι έγινε. Λέω, θεία μου, να ευχηθώ για τη θεία μου. Λέει, παιδί μου, έτσι και έτσι, είμαι στο νοσοκομείο, αυτά και αυτά. Και από εκεί πια είχα επικοινωνία, τον έπαιρνα, τι κάνω, τι θείες, εβδομαδιαία βάση, για να μην τον ενοχλώ. Και τελευταία φορά που τον πήρα, Φωτεινούλα, είμαι έξω, κορίτσι μου, είμαι στο σπίτι. Αναθάρισα, χάρηκα, του λέω, θεία μου, τι ωραία, να, τους είχα στείλει και στην πόλη, ξέρεις αυτό. Και λέω, να, θεία μου, εντάξει και όλα αυτά. Και χάρηκα και λέω, θα κατεβείτε. Παιδί μου, ωραία, ωραία, λέω, θα κατεβείτε και άντε, μωρέ, νηψιά μου, λέει. Επιτέλους, φέτος να κάτσεις, να σου πω να σε κεράσω και να κάτσεις. Γιατί είσαι λέει και εσύ ακατάδεκτη και βιαστική, σαν τον πατέρα σου λες. Γιατί. Και του λέω, ωραία, και εγώ λέω, θεία, θα φέρω το γλυκό. Α, άμα είναι έτσι, μου λέει, εντάξει, το σου. Και έμεινα σε αυτό. Για το κύριο θα κάνει και μια συζήτηση. Και είχαμε πει, πρόσεξε τώρα, δύο πράγματα. Πρόσεξε. Το ένα ήταν η αφιερωματική εκπομπή στον πατέρα του, τον δάσκαλο του πατέρα μας, τον αείμνηστο Δημήτριο Λίδη, μορφή για τον τόπο. Το άλλο ήταν κάποια πράγματα τα οποία τώρα δεν θα πω, σεβόμενη τη μνήμη του, όχι. Είχα πει, είχα γράψει ότι σας έχω τυράκι για την επόμενη εκπομπή σε μία άλλη εκπομπή και ήταν ακριβώς η συζήτηση την οποία είχα μαζί του. Και έχει να κάνει με την κατάσταση της περίθαλψης στον τόπο μας, γιατί μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά σέβομαι τη μνήμη του, τον οποίο του πράγματος. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει κανείς να τα αμφισβητήσει, ούτε να με διαψεύσει, γιατί είναι με ένα, δύο, τρία, Μαρίνα. Είναι η αγωγή, είναι αδρυπτή. Εκείνος μου τα είπε και ξέρω. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, άμα τη εμφανίσει κάποιων πραγμάτων, έτσι αυτά γίνονται ορατά. Και υφίστανται, υπάρχουν. Ναι. Και να, πώς ήρθαν τα πράγματα. Και έφυγε εντωμεταξύ, ξέρεις, την Τετάρτη μίλησα. Δεν λέει τον άνθρωπο, αλλά όχι και λέει. Την Τετάρτη μίλησα με ένα πρόσωπο από τη Φολέγανδρο. Πήρα να ευχηθώ για γενέθλια, τέλος πάντων, και τα γενέθλια ενός μικρούλι, τέλος πάντων. Και αναφέρθηκα και λέω και κάτι είπαμε εκεί και λέω και ο θείος ο Γιάννης Ολίδης, λέω κάτι λέγαμε. Λέει, είναι εδώ, την Τετάρτη. Λέω, αλήθεια, κατέβηκε. Επιτέλους. Α, τι καλά. Λοιπόν, και να φτιάξω έτσι ένα κύκλιο σχήμα, εγώ η κακιά, γιατί... ο Γιάννης Ολίδης έχει προσφέρει στον τόπο και ως οικογένεια, αλλά και ο ίδιος αυτός, πάρα πολλά. Δεν ξέρω πόσοι τα γνωρίζετε και σε ποια έκταση τα γνωρίζετε. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι κάποιοι... Αυτό τη γνώση να το κοιτάξω λίγο κάτω όμως. Ναι, πραγματικά, αυτό, αυτό την ιστορία δηλαδή, του τόπου δεν, σας. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνετε κάτω από... Να, μάλλον να βλέπετε μέσα από πρίσματα προσωπικών συμπαθιών, αντιπαθιών... Και συμφερόντων. Και συμφερόντων και του κύκλου μου και δημιουργικού κύκλου και είναι κομμεμένα και δεν είναι κομμεμένα. Ακριβώς. Δείτε τα όλα αυτά, γιατί ναι. Είναι κρίμα. Κάποιοι το προσετερίστηκαν λοιπόν προεκλογικά για να υποφεληθούν. Και το ξέρουμε ότι υποφελήθηκαν τώρα. Εντάξει, αποφαινακισμός, παιδιά. Τώρα έχω πει ότι αυτή η εκπομπή είναι εκ παραλλήλου. Τώρα ήρθαν τα πράγματα να είναι κυρίως Φολέγανδρος. Λοιπόν, αυτά όλα βγαίνουν στην επιφάνεια και φαίνονται. Φαίνονται. Φαίνονται ποιοι κατεβαίνουν με
διάθεση για προσφορά αν ιδιωτελεί αλτρουιστικά και ποιοι για την καρέκλα, τη θέση, το προσωπικό όφελος. Το ίδιο φαίνονται. Και αν δεν φανούν σε ένα πρώτο επίπεδο, θα φανούν σε μεταγενέστερο. Μαρίνα, σε παρακαλώ. Εντάξει, γιατί μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο μου ύψωσαν, όπως θα λέγαμε, ανάστημα δύο, και μου κούνησαν το δάχτυλο δύο κυρίες, οι οποίες θα έπρεπε το λιγότερο να μην μιλήσουν. Αφενός μεν, γιατί δεν νομιμοποιούνται, αφετέρου δε, γιατί κάτι οφείλουν, αν όχι σε μένα, στην ευρύτερη οικογένεια. Ίσως και σε μένα, με έναν τρόπο, γιατί και η ηθική συμπαράσταση και υποστήριξη νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Και ειδικά όταν ας πούμε σε κάποια θέματα ξέρεις ότι θα έχεις αντίδραση από άλλους και εσύ είσαι και παίρνεις υποστήριξη και από κάποιον άλλον. Λοιπόν, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά θέλω να διαμηνήσω από εδώ ότι την επόμενη φορά που θα προκληθώ θα αναρτήσω αποδείξεις. Δεν είναι απειλή, όχι, αλλά είναι και μια προειδοποίηση, γιατί ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να δέχομαι επίθεση και να μην απαντήσω. Ως ένα σημείο, τα είπαμε και τα έχουμε πει και από την άλλη στον Εφημιάδη, αλλά από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορεί ο κάθε ένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Δημοσίως. Και σε ένα χώρο που λοιπόν, το βλέπουν πολλοί, δεν είναι. Ναι, δεν θα πρέπει στο καφενείο με σε πέντε νοματέους. Και ας πούμε. Που και αυτό πολύ ναι. Είναι. Και αυτό έγινε και προεκλογικά με διάφορες κατηγορίες και στο πρόσωπο το δικό μου και το δικό σου. Δηλαδή. Λοιπόν, και είδαμε κατά πόσο. Ευσταθούσαν και πώς. Ναι, τις είδαμε, τις είδαμε. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους βρέθηκαμε στον ίδιο χώρο, δίπλα-δίπλα και δεν μας είπαν κουβέντα. Λίγες μέρες μετά, κάθομασταν δίπλα-δίπλα και δεν γύρισε κανείς να μου πει φτού σου, δεν τρέπεσαι κλέφτρα. Τι δεν το κάνω. Αν έχεις το δίκιο. Μα και έχεις αυτό, πες το. Και αν έχεις το δίκιο. Και μην μου πεις ότι σε βάζεις στο χώρο, θα μπορούσε να πας παράμερα. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό, Μαρίνα μου. Είμαστε εκτός εκείνου του χώρου. Εγώ δεν μιλάω. Ω, εσύ μιλάς για εκείνη, ναι. Ξέρω για ποιο. Μιλάς για ένα μνημόσυνο, ναι. Αλλά εγώ βρέθηκα και σε ένα άλλο μνημόσυνο μαζί σου και δεν. Α, θυμάσαι. Ναι. Πρόσφατο και πιο οικογενειακό, οπότε πιο... υπήρχε και το θάρρος. Και ο χώρος πολύ πιο περιορισμένος, οριοθετημένος, να το πω σωστά. Οπότε, να το πω αλλιώς, μη βγαίνετε εδώ για να μας στείλετε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να μας πείτε. Γιατί και στον λόγο και στον λόγο είμαστε ανοιχτές και είμαστε εδώ. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να ξανασυστηθούμε. Όχι, δεν θα συστηθούμε. Μα πρέπει κάθε φορά να λέμε ότι δεν χρειάζεται ούτε να πω ποια είμαι, ούτε να πεις ποια είσαι. Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, όποιοι δεν το έχετε αντιληφθεί, καλό είναι το αντιληφθείτε για εσάς και για τον τόπο. Όχι γιατί προσβάλλετε εμάς, γιατί εκτίθεστε εσείς. Ένα θα σου πω. Το είδε ένα από τα παιδιά της καρδιάς μου και μου λέει, κυρία, τι λένε, δηλαδή, ένα κάτι, ποια είσαι εσύ που θα μιλήσεις, του παντός σου, επιστητού, κάτι τέτοιο. Και το είδανε, καθηγητές μου, μαθητές μου, και γελάγανε. Κυρία, τι λένε, δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουνε, δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν. Δεν ξέρουν, και εντάξει, το... όχι μόνο εσένα, γιατί δεν ξέρουν. Εντάξει, και δεν ξέρουν, δεν ξέρουν κάτι. Πρόσωπα, δεν ξέρουν καταστάσεις, νομίζω. Και είναι και πολύ βολικό. Και έχουν εντύπωση ότι ξέρουν μόνο τα του σήμερα, άντε και κάνω 2-3-5-6 χρόνια πριν. Τα παλιά τα ξέρει κανείς. Όχι, όχι, περίμενε, όχι, κάτι άλλο. Και είναι πολύ βολικό έτσι. Εξυπηρετικό, για να το πω και εσύ. Ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτό. Να σε βλέπω από τη δική μου οπτική έτσι όπως θέλω εγώ. Και να θυμάμαι μέχρι εκεί που θέλω εγώ. Γιατί ή να βλέπω όσα θέλω εγώ. Δηλαδή από εδώ και πάνω, από εκεί και πέρα, από εδώ και κάτω, λέμε. Λοιπόν. Βάλτε το μυαλό σου να σκεφτεί, θυμηθείτε λίγα και πιο πίσω. Αλλά να σας πω, πέρα από το πολύ μικρό κλίμα και το μικρό κόσμο της Φολεγάνδρου, το μεταξύ μας, γιατί είμαστε ένα μικρό χωριό, κυριολεκτικά και μεταφορικά, υπάρχει και η Περαίους, υπάρχουν και γύρω-γύρω. Και αυτοί βλέπουν και κλείνουν με άλλα δικά τους κριτήρια, που δεν έχουν να κάνουν με συμπάθειες, αντιπάθειες εκεί μεταξύ μας. Προσωπικά. Και ξέρουν ποια είναι η Φωτεινή, ποια είναι η Μαρίνα, ποιος είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μάριος, ο Ντίνος, λοιπόν. Τέλος πάντων, και να πω και κάτι. Ανήκω σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανθρώπους τους οποίους συμπαθούν και ανθρώπους τους οποίους θεωρούν αδιάφορους. Αλλά ακόμη και για αυτούς τους αδιάφορους δεν έχω διστάσει
να κάνω κινήσεις υπέρ τους. Είτε αυτό λέγεται να στείλω στα καταλήμματά τους πελάτες, στα εστιατόρια τους πελάτες, στα ταξιδιωτικά τους γραφεία ή οτιδήποτε άλλο, στα καταστήματά τους πελάτες, και βγαίνω πάνω από αυτό. Αντιθέτως, κάποιοι είναι εμπαθείς απέναντί μου και αιμονικά επιμένουν να παραβλέπουν, να αγνοούν, να μην θέλουν να δουν τι μπορώ εγώ, εσύ και κάποιοι σαν και εμάς να κάνουμε για τον τόπο. Λοιπόν, να πω λοιπόν... Είναι εύκολο σχολείο. Ναι. Μαρίνα, τώρα εγώ ζεσταίνομαι λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Φούντωσες. Εντάξει. Μπορεί και να είναι και αυτό, εντάξει. Φούντωσες. Λοιπόν, και να έρθω λοιπόν, επειδή μιλάω για αυτά, και στο θέμα της χελώνας. Βρέθηκε μια χελώνα στην αγκάλια. Στην αγκάλια που έχουμε φωλιά. Στην αγκάλια που την έχουμε οριοθετήσει. Που έχουμε δράση. Είμαστε στον ακτιβισμό. Είμαι στον ακτιβισμό. Τον Κωστή τον σώσαμε τη φώκια, είπαμε. Ο Κώστας ο Μπογιατζίδης, ο οποίος επιτέλους, παιδιά, δεν είναι ψαράς, τα ξανά πάμε αυτά, έτσι. Ναι. Ο ξαδερφός μας ο πρώτος, την βρήκε και δεν είναι. Αν ήταν, δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί στον Κωστή από τότε ήδη. Κακοθανάτησε και από ψαρά, βέβαια. Στην Αλόνισο τελικά, αλλά τότε τον σώσαμε. Λέω λοιπόν, και το έχουμε κάνει και με χελώνες, το έχουμε κάνει και με δελφίνια, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, και δύο φορές έχει γεννήσει χελώνα, λοιπόν, βγήκε πάλι. Και κάποιοι κάναν το ανήκουστο, την πήραν και την βάλαν στη θάλασσα. Σήμερα λοιπόν τηλεφώνησε στον Αρχέλων. Δεν κλείνεται, Αρχέλων. Ο Αρχέλων, του Αρχέλων, έτσι γιατί είναι επωνυμία. Και μίλησα. Λέει το πρώτο το οποίο δεν κάνουμε, είναι αυτό. Πείσουμε. Εγώ θα πω κάτι απλό. Εμένα, ένα τηλέφωνο, κάποιος σκέφτηκε να με πάρει. Όχι. Άσε σε ένα. Τον πήρε κανείς. Περίμενε. Αφού ξέρουνε. Βρε Μαρίνα, να πω κάτι. Η προηγούμενη δημοτική αρχή, λοιπόν, η Εφθαλία η Παπαδοπούλου, συγκεκριμένα η δήμαρχός μας, με έπαιρνε φωτεινή, επειδή ξέρει. Βρε Μαρίνα, ναι. Όταν ξέρεις ότι. Κοίτα, εγώ έχω και τις διασυνδέσεις μου. Και εδώ και εκεί και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε. Και στήσαμε τη γέφυρα να δώσω ό,τι χρειαζόταν, τα κουτιά μεταφοράς και αυτά και τα ξέρεις, τα έχουμε πει. Λοιπόν, είμαι εδώ, δεν είμαι χθες, είμαι χρόνια. Λοιπόν, με να πούμε τότε ότι την προηγούμενη φορά που είχε βγει η χελώνα, εσύ και ο Μιχάλης ο Μαρινάκης... Αυτό, κάτσε, θα φτάσουμε στο Μιχάλη γιατί του χρωστάμε και κάτι. Και εκείνος μας σωστά είχατε κάτι. Είχατε κινητοποιηθεί. Είχατε έρθει σε επαφή με όλους. Κατέβηκε τους... η Εφθαλία, η Παπαδοπούλου, η δήμαρχος, η τότε δήμαρχος, και κατέβηκε για το λιμουενικό τα παιδιά. Τα έχω ευχαριστήσει επανειλημμένως για τη συνέπειά τους. Δεν κάναν κάτι για μένα. Το έκαναν για τον τόπο, για το πλάσμα αυτό, για τον πλανήτη. Για. Και επειδή λέμε για τον πλανήτη, θα πούμε και κάτι μετά. Λοιπόν, και κινητοποιηθήκαμε και κάναμε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε. Και τελεσφόρησαν. Λοιπόν, και βγήκαν χελωνάκια και πήγαν στη θάλασσα. Ναι, δεν τη φέρουμε να τη βάλουμε στη θάλασσα τη χελώνα. Να γεννήσει ανώδυνο. Πρέπει να εξεταστεί το ζώο από ειδικό αν υπάρχει. Και έχουμε, έχουμε. Την ιατρία έχουμε, την κυρία Γραμπελία. Λοιπόν, θα μπορούσε. Και τέλος πάντων, θα μπορούσε, ακόμα και αν δεν ειδικεύεται σε αυτό, επιστήμονας είναι η γυναίκα, η ειδικότητα, η ιατρός είναι, θα έβλεπε, θα εξέταζε, θα επικοινωνούσε. Θα μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε κι εμείς με όποιον τρόπο να δούμε τι συμβαίνει με το ζώο. Ξέρουμε αν ήταν τραυματισμένο, ζαλισμένο, άρρωστο. Όχι. Στη θάλασσα. Περίμενε. Για να μην και χαλάσει παραμία. Όχι. Θεώρησαν ότι έπρεπε να το βοηθήσουν. Μα εγώ δεν λέω ότι το έκανα. Η άγνοια, ναι, αλλά η άγνοια... Σκοτώνει. Ναι, εγκυμονεί κινδύνους. Είδα, η Μαργαρίτα Μαρινάκη το ανέβασε και από εκείνη το είδα και ενημερώθηκα από τον Κωνσταντίνο, το γιο της, το παιδί, γιατί έστειλα, λέω για ποιο λόγο και μου είπε ότι επειδή είναι εκεί η γατοαπικία, ενοχλούσαν τη χελώνα. Ούτε αυτό είναι σίγουρο ότι ευσταθεί, αλλά και αν ισχύει θα ήταν αντιμετωπίσιμο με έναν τρόπο εάν υπήρχε συντονισμένη δράση. Λοιπόν, για τέτοια θέματα είμαι εδώ. Δεν το ακούτε. Λοιπόν, δεν θέλετε να ακούσετε. Δεν πειράζει. Μάλλον πειράζει και δεν πειράζει. Είναι και τα μόνα θέματα αυτά της φιλοζωικής δράσης και του ακτιβισμού για τα οποία θα μπορούσα να συμπράξω και με την ίδια δημοτική αρχή, τα μόνα όμως. Γιατί έχουν να κάνουν με την ευαισθησία μου για το περιβάλλον, τον πλανήτη και να πω εδώ πέρα ότι
Μαρίνα, είναι κάτι γιατί, το οποίο. Όχι, το βιντεάκι και τόσο γιατί. Το ζούμε ένα ψέμα. Θα σας έλεγα να το βρείτε αυτό στο Google. Μαρίνα, σε παρακαλώ. Όχι, το βιντεάκι και τόσο γιατί χελώνα. Γιατί χελώνα δεν χρειάζεται. Όχι, τώρα τα είπα. Μα τι όντως λες να λέω κάτι το οποίο. Εδώ τι λέμε. Είναι διπλά και τριπλά διπλοτσεκαρισμένο που λέμε. Διπλοτσεκαρισμένο. Λοιπόν, είναι ο Ρον Γκάραν, ένα κοσμοναύτη, αστροναύτη, να το πούμε έτσι πιο σωστά. Λοιπόν, βρείτε το. Τη δημοσίευση την άρτησή του, πέρασε 178 ημέρες στο διάστημα και σήμερα αποκαλύπτει ότι ζούμε ένα ψέμα. Λοιπόν, εγώ θα δώσω ως επιμήθειο την κατακλίδα του άρθρου, το τέλος. Λοιπόν, το τι είδε, λοιπόν, λέει, ο αστροναύτης Μάικλ Κόλινς που πέταξε με το Apollo 11 δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτος από το πόσο εύθραυστη και μικροσκοπική φαινόταν η Γη. Ενώ ο Έντερ Μίτσελ, το Apollo 14, δήλωσε ότι η εμπειρία του έδωσε μια έκρηξη επίγνωσης. Και ο Γκάραν ο ίδιος είπε ότι δεν πρόκειται να έχουμε ειρήνη στη Γη έως όταν αναγνωρίσουμε το γεγονός της αλληλένδετης δομής όλης της πραγματικότητας. Και δεν είναι λέει, ο μόνος με αυτή τη σκέψη. Είδα λέει μια βιόσφαιρα γεμάτη ζωή. Δεν είδα την οικονομία, δεν είδα, καταλάβατε τι είδε. Αυτό είδε. Το ζήδωρο. Τη βιόσφαιρα, λοιπόν, την οποία εμείς καταστρέφουμε. Και η μία χελώνα είναι μία ψηφίδα. Αλλά στην αλυσίδα της ζωής και στο μοσαϊκό της ζωής, όλες οι ψηφίδες είναι αναγκαίες. Όλες είναι απαραίτητες. Μία από μόνη της δεν είναι επαρκής. Όλες μαζί, αλλά και καμία δεν περισσεύει. Δηλαδή, όλες είναι αναγκαίες. Καμία επαρκής. Όλες πρέπει να είναι εκεί. Όλες. Εντάξει, τώρα ήταν πολλά τόσο όσο καλλιδοσκοπικά τα πιάσαμε. Έχουμε συμπληρώσει την ώρα. Ναι, έχουμε συμπληρώσει την ώρα, Μαρίνα. Με τις εκδηλώσεις κάτι μου έλεγες. Τι είδες από εκδηλώσεις φέτος. Εντάξει, ένα πρόγραμμα. Όχι, αυτό μία από τα ίδια. Αυτό, μία από τα ίδια, ό,τι υπήρχε τόσο όσο. Δηλαδή τα 4-5 τοπικά πανηγύρια που γίνονται, δηλαδή το Γιώργο της Μακαρόνας, το Άγιο Παντελεήμονος, το Σταύρο, της Παναγίας. Δεν έχει κουμπί. 2-3 συναυλίες που θα γίνουν. Ξέρετε, δεν είναι αυτό το οποίο λέμε πάντα. Τα εσωτερική κατανάλωση, θα το πεις μετά αυτό, γιατί ήταν ναι, μου το είπες, νομίζω, ξέρω τι θες να πεις. Όλα αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και για τον τουρίστα, τον επισκέπτη, ο οποίος θα βρεθεί παρεμπιπτόντως. Δεν θα έρθει επί του πανηγύρι. Όχι. Θα τύχει να βρει και θα δει και αυτό. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή πιστεύετε πραγματικά, και αυτό το ερώτημα βέβαια είναι ρητορικό, ότι με τέτοιες εκδηλώσεις θα πάμε παραπάνω. Ότι αυτό. Όλοι πάνε στα. Η Γιορτή της Κακαβιάς που είναι. Δεν είναι η Γιορτή της Κακαβιάς. Όχι. Η Καϊκοκακαβιά λέω που πήγε. Εάν. Μπράβο. Τι μακαρόνα, όλα αυτά. Καταλάβατε. Αδυνατή πλέον ο κ. Χάγκας να την διοργανώσει. Καταλάβατε. Ό,τι γίνεται προσωποπαγός, δηλαδή εξαρτημένο από ένα πρόσωπο. Έγινε το πρόσωπο του ροξινομιτζήθρα. Αυτό πάει και αυτό, Έγινε η μακαρόνα μετά. Κοιτάξτε, δεν είναι ρούχα να τα αλλάζουμε. Κάνουμε τώρα ένα. Δηλαδή, και πώς το λέει, πέτρα που κυλά δεν μαλλιάζει. Λοιπόν, αν δεν αποφασίσουμε σοβαρά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, γιατί το κάνουμε, πού στοχεύουμε, πώς το πλαισιώνουμε, όλα θα είναι επιδερμικά. Σε λίγο μας βλέπω να πουλάμε τσολιαδάκια στο λιμάνι. Θυμάσαι το βούτσα που... Εντάξει, δεν θα είναι, θα είναι βρακοφόρος. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, και δεν θα είναι και σωστό, συγγνώμη. Και δεν θα είναι και σωστός βρακοφόρος, γιατί δεν προτίθεμαι να το έχω την επιτρέψω να αντιγράψω. Ότι ζούμε καταστάσεις Τιτανικού. Βούλιαζε το πλοίο, αλλά έπαιζε η ορχήστρα για να μην συγχυστούν και για να πορεύουν πλούσιοι να μην καταλάβουν τον πνιγμό τους. Και ξέρεις ποιο είναι. Πώς να το χαρακτηρίσω, τραγικό, τραγέλαφο, πώς να το πει. Ότι θα βουλιάξει το πλοίο. Θα σου πω κάτι. Και ξέρεις, όσο οι επιχειρήσεις δουλεύουν. Έχουν δουλειά. Τι δουλεύουν. Περίμενε. Για όσο. Ξέρω τι φθήνει το φέτος, πράγμα. Του χρόνου να δεις. Του χρόνου να δεις. Έχω μιλήσει με συμπατριώτες μας και μου λένε ή όλοι οι ξένοι που έχουν πάει είναι αυτοί που μένουν μέσα στο ξενοδοχείο, που έχουν το πρωινό στο ξενοδοχείο. Πώς θα τους κρατήσουν. Η διατροφή στο ξενοδοχείο που δεν είναι να ξοδέψουν και ότι είναι
τουρίστες, το λέω και έτσι, και επισκέπτες που πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν το ροδάκινο, το σταφύλι και ένα κομμάτι τυρί και ένα κομμάτι ψωμί και πάνε στο σακούλα, σου είπε, σακούλα, ναι. Και είναι οι τουρίστες στις σακούλες. Και πάνε και κάθε τρόπο. Δηλαδή, αν βάλουμε στο, ναι, στο κάδρο... Το επειδή ότι, λοιπόν, μία από... Αν βάλουμε στο κάδρο, ναι, συγγνώμη, εγώ, το ότι δεν για τον Έλληνα παραθεριστή είναι απαγορευτική επίσκεψη σε ελληνικά νησιά λόγω της ακρίβειας, λόγω των υπέροχων ποσών σε αγροπλοϊκά εισιτήρια, λόγω των ακριβών καταλυμάτων, γιατί όσο και να σας φάνε περίεργο, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο Έλληνας είναι αυτός που θα καθίσει και σε ταβέρνα να φάει, ναι, γιατί να ξοδέψει. Είναι στη λογική μας. Είναι στην οτροπία μας αυτό, ότι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αυτό, οι κάνουν άλλα πράγματα. Σώσω. Ναι, και ειδικά αυτό το κάνουν. Πρόσεξε, συγγνώμη λίγο. Τι συμβαίνει να, εγώ με την Ευρώπη και λόγω του συζήτου. Λοιπόν, η νοοτροπία του είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, αυτό το να καθίσουν τόσο αργά, φέρε και φέρε και φέρε και φέρε, δεν το έχουν. Θα πάνε νωρίς, θα φάνε τι, ένα σου λέει αυτό, τέρμα. Ή να καθίσουμε ένα μπουκάλι κρασί και δεν μπορούν να καθίσουν όλη την βραδιά πριν ένα μπουκάλι κρασί. Ναι, χωρίς γιατί... όμως τίποτα άλλο. Όχι, έτσι, ναι, το έχουν, ναι, και αυτό. Λοιπόν, και επειδή μία από τις κυρίες αυτές, η οποία μου κούνησε και το δάχτυλο, λέγοντας ότι εγώ, ότι ουσιαστικά εγώ ζω εδώ, δουλεύω εδώ, εδώ είναι η ζωή μου και αυτά. Λοιπόν, να πω πρώτον ότι οι ζωές σας στη Φολέγανδρο δεν θα ήταν και σίγουρα δεν θα ήταν αυτές οι οποίες είναι, εάν δεν είχαμε υπάρξει εμείς οι οποίοι ανοίξαμε διάβλους επικοινωνίας και δρόμους για να έρθει ο τουρισμός και έχουμε και αποδείξεις και στοιχεία γι' αυτό. Και το άλλο είναι ότι ποιος σας είπε ότι ο γιατρός είναι και ο ίδιος ασθενής και ποιος σας είπε ότι πρέπει να ζεις στη Φολέγανδρο για να ξέρεις τα προβλήματά της. Όχι. Πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση και ευαισθησία και να είσαι εκεί συντονισμένος. Εμείς έχουμε το σώμα μας στην Αθήνα, αλλά την ψυχή μας την έχουμε εκεί. Και αυτό, πολλοί από όσους κάτω ζουν κάτω, ούτε καν το διανοούνται. Γι' αυτό η Φολέγανδρος είναι ο χώρος εργασίας τους, είναι ο τόπος ο οποίος τους δίνει δουλειά και καλά κάνουν. Οκ, υποδεχόμαστε και αυτό, δεν έχει να κάνει. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων και δεν το αφήσω. Αλλά ποιος σας είπε ότι επειδή εμείς ζούμε στην Αθήνα, είμαστε καλοί, άξιοι και ικανοί μόνο για να ψηφίσουμε στις εκλογές, να γίνουμε κουκιά στα σακούλια σας, αλλά να μην έχουμε λόγο για τον τόπο μας. Τότε γιατί νομίζετε ότι μένουμε, το κρατάμε εκεί. Φεύγουμε. Όχι, γιατί κι αν δεν μας χρειάζεστε με αυτήν την έννοια, να μην έρθουμε ξανά να ψηφίσουμε. Μπορούμε. Μπορούμε να είμαστε και να μην είμαστε. Ναι, και να είμαστε και να μην είμαστε. Και τότε, γιατί καμιά φορά ξέρετε, για να λύσει το πρόβλημα, πρέπει να το αντιστρέψει. Για αντιστρέψει το λιγάκι να δείτε πώς θα είναι η Φολέγανδρος χωρίς εμάς τους εκτός Φολεγάνδρου, Φολεγάνδριους. Α, πιστεύετε, ξέρω, κάποιοι θα πούνε, α, γιατί το έχουμε ακούσει κι αυτό. Α, επιτέλους θα κάνουμε στον τόπο μας αυτό που, αυτό που θέλετε εσείς. Και νομίζω ότι έχετε καθαρή εικόνα ή νομίζετε ότι έχετε αυτάρκεια. Γιατί ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Και αυτά νομοτελειακά, έτσι. Δηλαδή όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα δεν μπορείς να είσαι λύση του προβλήματος έτσι από μόνος σου. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ιστορική νόμη. Τώρα πολύ γιατί... Ξέρεις πολύ κάποια πράγματα δηλαδή... Δυστυχούν, μιλούσα χτες. Πρόσεξε ένα λεπτό. Δηλαδή βλέπεις την ημιμάθεια. Βλέπεις... Το εντάξει και αυτό και εκείνο και. Δεν μπορείτε να τα γνωρίζετε όλα. Δεν είναι δυνατό. Δεν μπορώ να το πω. Με βάζει χαρακτηρισμό. Άστο. Λοιπόν. Όχι, όχι, δεν είναι κάτι άσχημα, αλλά είναι χαρακτηρισμό που θα χτυπήσει άσχημα και δεν. Γράψτε το μου, δεν θα το πω, σου υπόσχομαι. Χτες μιλούσα με ένα φίλο από το νησί και πέθανε το Γιάννη Τολίδη που έχει τη χρυσοσπηλιά Σαββάνα Μαριά και μου λέει: Κάτσε, δεν κάνει μιλό ζέστη. Και εμείς μου λέει: Εδώ πέρα ζέστη. Ας μην μιλήσω. Πρόσεξε. Δεν φυσάει. Δεν γίνεται να του λέω: Πέρα τόσο χαλιά, λέω: Να περάσει καλύτερα. Μου λέει: Εσύ είσαστε μια χαρά. Του λέω: Τόσο χαλιά περάσει. Αλλάζουμε, έρχομαι εγώ, του λέω. Γεννούσε. Γιάννη, με αγάπη το λέω γιατί το συζητήσαμε. Ναι. Ότι και καλά, τόσο χάλια. Όλοι κλαίνε, αλλά δουλεύουμε. Ενώ εμείς δουλεύουμε. Μαρίνα, δεν είναι κακή λέξη. Και γιατί το πεις αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι φοβάσαι, γιατί φοβάσαι. Θες να, να το πω εγώ επειδή είμαι εγώ η κακιά. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήξερα αν πρέπει να το πω. Γιατί. Ότι διακρίνω έναν νεοπλουτισμό και ένα
Ο νεοπλουτισμός και η μάφια κάνουν ένα... Νεοευρωπαϊσμός, νεοαστισμός, δεν ξέρω, δηλαδή τα έχουμε βάλει λίγο, όλα τα νέα μας έχουν έρθει. Κοιτάξτε, προσπαθούμε, ναι, ο εξαστισμός ήταν ένα ζητούμενο εδώ αυτό. Για άλλους λόγους και σε άλλες ιστορικές συνθήκες, αλλά δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα. Ο νεοπλουτισμός με την ημιμάθεια είναι ένα μείγμα, είναι στα χέρια μας πράγματα που τοξικό. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Ξέρεις, όταν σου δίνω κάποια υλικά και δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς, πάντα το θα κάνεις. Πάντα τα συσταγωγικά. Ναι, ναι, ξέρω. Οπότε, όπως εγώ με το καινούργιο κινητό τον ναι, ο καθένας Και όλα λοιπόν πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, συγγνώμη, σοφία, να δηλαδή... Α. Σου έμεινε και εσένα αυτό, σε πέρασε το πέρασε και εσένα, Σοφία. Θα πω κάτι, που εγώ ξέρεις ότι είμαι αριστοτελιστής, έτσι, είμαι υπέρ του Αριστοτέλη και δεν το, τη μεσότητα και θεωρώ ότι είναι μια ηθική ακρότητα η μεσότητα και θέλει και κόπο για να επιτευχθεί και τα ξέρεις. Αλλά παρόλο που του Πλάτωνα η πολιτεία ενέχει έτσι ουτοπικά χαρακτηριστικά πολλά, αυτός όμως ο διαχωρισμός τον οποίο είχε κάνει, δηλαδή η παραγωγή, οι φύλακες και οι φιλόσοφοι κυβερνήτες. Η παραγωγή, και προσέξτε, δεν έχει να κάνει με το IQ, όπως λέμε, τον δίκτυο νοημοσύνης, τα ξέρεις, έτσι. Mm. Και βέβαια, ξέρεις, κριτήριο, οι αποδόσεις τους, η απόδοσή τους, η επιδόση τους στα μαθηματικά. Αχ, λοιπόν. Γιατί τα μαθηματικά είναι λογική, έτσι, και δεν είναι αυτό, ναι, να τα βάζεις στα κουτάκια. Λοιπόν, η παραγωγή, τι χρειάζονταν, μόνο η σοφροσύνη, να μπορούν να πειθαρχούν στα κελεύσματα των κυβερνώντων. Να καταλαβαίνω ότι είμαι καλός, να κάνω αυτό, ό,τι λέω εδώ. Αυτό και κάνω αυτό, αποτελεσματικά, αλλά αυτό. Οι φύλακες είχαν την ανδρεία, έπρεπε να προσπίζουν, έτσι, ήταν... και ο στρατός και οι υπερασπιστές της τάξης, της ευνομούμενης πολιτείας, τέλος πάντων, κτλ. Και οι κυβερνήτες ήταν οι φιλόσοφοι βασιλείς κυβερνήτες, η Σοφία. Να για να ανταπισκέψει για συγνώμη, τα καθήκοντά του, συγγνώμη, δεν πειράζει, δεν είναι ζωντανή αυτά. Και αυτοί καθόριζαν και τα καθήκοντα των άλλων τάξεων, των δικών του συμπεριλαμβανομένων, έτσι, λοιπόν. Και ο καθένας ήξερε τι κάνει και γιατί το κάνει. Αυτό εδώ, τα πάνω κάτω, ξέρετε, όπου υπάρχουν αυτές οι μίξεις, ελοχέρι κίνδυνος. Και μην ακούσω περί δημοκρατίας, μα και τότε, γιατί αξιοκρατία είναι αυτό, γιατί έχουμε μπερδέψει, ναι, έχουμε μία παρέκβαση δημοκρατίας, εν πολλής στην εποχή μας, έχουμε την οχλοκρατία. Έτσι, ο καθένας μπαίνει στο ίδιο, γράφει ό,τι να είναι στο όνομα της δημοκρατίας, χωρίς να τα δηλίζει. Άρα ξανά επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο λέμε ότι είναι το ζητούμενο. Παιδεία, κριτική αυτο... παιδεία, αυτοκριτική και μετακριτική. Λοιπόν, χαϊδάρισα, βλέπω. Και να πω... Δηλαδή πόσο εύκολα λέει κάποιος στο στόμα του και πεταγιές. Τούβλα. Το λέω λαϊκά έτσι, εγώ δεν είμαι ούτε του Αριστοτέλη ούτε του Πλάτωνα, ο παδός. Και να πω και κάτι. Και εγώ δεν ξέρω, εγώ θα πω κάτι. Σε ανάλογη περίπτωση, για να επανέλθω, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, και να πω ότι η Φολέγανδρος, έλα, για να το κλείσουμε εδώ, η Φολέγανδρος έχει χάσει τις ευκαιρίες της να είχε κυβερνήτες σοφούς. Ένας εκ των οποίων είναι και ο αποδημής σας, εις κύριον πλέον, ο Ιωάννης Λίδης. Κάτι το οποίο του έλεγα συνεχώς. Και κοιτάζω την κάμερα και το λέω, και βλέπω όλους εσάς, οι οποίοι θα δείτε την εκπομπή, και ξέρω τι λέω. Ο Ιωάννης Λίδης έπρεπε με έναν τρόπο να είχε κυβερνήσει τον τόπο μετά τον Ελευθέριο Βενιό, πριν την Εθαλία, μετά την Εθαλία, δεν ξέρω. Αυτοί οι οποίοι κάναν την προσπάθεια της αλλαγής, γιατί δεν πήγαν σε εκείνο, επειδή είχε αποτραβηχτεί, αν το προσπαθούσαν, θα τον πίεζαν λίγο ακόμα, θα τον έπειθαν, τον έπειθαν για άλλα κι άλλα. Το είχαν προσπαθήσει και με τον πατέρα μου και μετά βέβαια έκαναν το γνωστό. Κάτι στην ακρισία να πούμε εμείς. Αυτό. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή. Και άλλες ευκαιρίες έχασε ο τόπος να κυβερνηθεί από σοφούς. Έχω αναφέρει τον δάσκαλο, ανέφερα τον Ιωάννη τον Λίδη και κάποιους άλλους.
και τον Γιάννη τον δάσκαλο, τον Γιάννη τον Μαρινάκη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά, ή μάλλον ξέρω. Κάθε τόπος έχει τους κυβερνήτες οι οποίοι του αξίζουν. Και αυτό δεν το είπα εγώ. Αλλά πάντως, αυτό πάντως το οποίο θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι η εκδήλωση αυτή της μακαρόνας, τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει αναβληθεί, γιατί αυτό το πένθος για το νησί είναι βαρύ. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το μέγεθος του πράγματος. Κατανοώ το κόστος. Ξέρω, παρεμπιπτόντως, να, τι έλεγα λίγο πριν, και η καθηγήτριά μου μας παρακολουθεί. Δηλαδή, δεν μπορώ και να πω και κάτι άστοχο, κάτι το οποίο να μην ισχύει, γιατί εγώ ελέγχομαι. Θα με ελέγξει, Μαρίνα. Με βλέπουν οι καθηγητές, με παρακολουθούν. Και είναι και τιμή μου και είναι και χαρά. Και θα μπορούσε να αναβληθεί, ναι, όπως σας και στο κόστος, γιατί είχε γίνει για τον... Για το Στελιοδοσκυλάκι. Και εξαιρετικά έπραξαν. Καταλαβαίνω το κόστος, γιατί αλλά... Γιατί να δεις, ένα πένθος στο νησί, είναι όρο το νησί, είναι μικρός ο τόπος. Και μιλάμε, ήταν και απανωτά δύο, δεν ήταν ένα. Ήταν την Τρίτη ο Γιάννης Τρανουδάκης, την Πέμπτη έτσι. Ο Γιάννης Ολίδης. Και είναι άνθρωποι πατριώτες μας. Ακριβώς. Θα μου πεις, σταματάει η ζωή. Όχι. Είναι Μαρίνα, αλλά... ένδειξη, προς ένδειξη τιμής, δηλαδή. Ναι. Ήταν πολύ φρέσκο, ήταν την ίδια μέρα. Τέλος πάντων, κάποια παλιά σταμάτησαν τα πάντα. Τώρα δεν σταματάει τίποτα. Ακριβώς. Και δεν σταματάει τίποτα. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι κοντά στην παράδοση, να λες ότι θα συνεχίσω και να βγαίνεις να ορίζεις και να διατείνεις ότι εμείς είμαστε παραδοσιακοί, πρέπει λοιπόν κάποια πράγματα να τα κρατάς. Σε μικρούς τόπους τα κρατάς. Θα μου πεις, τη ζωή έτσι είναι, αλλά δεν μπορείς να μου πεις εμένα αυτό, ναι, Κυριακή να μην βαφτίσεις το παιδί μου αν πέθανε στο νησί κάποιος. Αν το έχουν κάνει το μυστήριο και το γάμο θα κάνεις. Αλλά εκδηλώσεις δημόσιες και αυτά μπορείς να τις αναβάλεις. Και μην μου πείτε για το κόστος ότι μα ήταν ξένοι οργανωπαίκτες, που και αυτό θέλει πολύ συζήτηση. Δεν θέλω, ναι. Ακριβώς, έτσι σκληρωμένη θα έκανε. Και δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό μα το ποσό. Μα έχει καλυφθεί ήδη, συγγνώμη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει εισιτήριο. Γιατί δεν είχαμε δοθεί, εννοείσαι. Ναι, θέλω να πω ότι σε μια εκδήλωση όταν δεν υπάρχει εισιτήριο, έχει υπολογίσει ότι θα έχει αυτό το έξοδο. Δεν είναι να πει ότι θα έχω εισιτήρια και θα καλύψω το έξοδο με τα εισιτήρια που θα εκδώσω. Θα έχω 200 άτομα, επειδή ένα ευρώ θα πάρω 200 ευρώ να τα δώσω στους οργανωπαίχτες. Αφού είναι δωρεάν είσοδο, έχει δώσει ήδη τα λεφτά. Κάνεις μια υπέρβαση και λες, παιδιά, κρατήστε τα λεφτά σας, δεν θα γίνει εκδήλωση λόγω βαρέως πένθους που έχουμε στο νησί. Φυσικά. Και να πω και κάτι. Έτσι, δηλαδή δεν έγινε και τίποτα να μην πάνε οι 300 τουρίστες να φάνε μακαρόνες, να πάνε μεριά. Μα όσο ξέρω δεν πήγε καλά, γιατί έμαθα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, ναι, και με έναν τρόπο εμπλέκονται κιόλας και στη διόρθωση. Και είχα πηγαίνει να πει ότι δεν έπρεπε να πάνε γιατί δεν ήταν καλό. Και το έμαθα και από άλλους ότι δεν ήταν καλό και ούτε αυτό το οποίο παρουσιάστηκε ήταν καλό. Ρε παιδί μου, έγινε το σκηνικό με το, έγινε το γεγονός αυτό. Θεωρείτε, συγγνώμη λίγο για να καταλάβω, θεωρείτε ότι είναι παράδοση το να βγει ένα τύπου χορευτικό με τύπου φορεσιές που δεν είναι της Πολεγάνδρου, μια ενδυμασία αυτή εκεί, αυτό να το πω και στο λες, ότι αυτό είναι περισσότερο παράδοση από το να δείξεις το πένθος σου, τη συμμετοχή στο πένθος μιας οικογένειας και σημαντικής οικογένειας του τόπου. Δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει παράδοση, έτσι. Και, δηλαδή, και πραγματικά... να πούμε κάτι άλλο, γιατί θα μου πούν, μπορεί να γυρίσει κάποιο να σου πω και να το κλείσουμε αυτό. Ότι όταν η παράδοση κάνουμε... δεν είναι φολκλόρ. Ναι, ναι. Να πω κάτι εγώ τώρα. Γιατί μπορεί κάποιο να γυρίσει να σου πει ναι. Η λαογραφία δεν είναι αυτό. Η λαογραφία δεν είναι έχω τον πολιτιστικό σύλλογο και φτιάχνω την ξενοληθιά και κάνω το άλλο το φεστιβάλ. Σημαντικό, γιατί μπορεί κάποιο. Βρε Μαρίνα, ξέχασα το πνεύμα. Μπορεί κάποιο να βγει και να πει ότι ναι, όταν είχατε όμω εσεί οργανώσει την εκδήλωση με το Σύριο το Σεπτέμβριο του 22, αν είχε, 22, δεν ήταν, ναι. 22. Αν είχε γίνει κάτι ανάλογο, θα την ακυρώνω την παράσταση. Φυσικά το συζητάς. Όχι, έχει διαφορά. Άλλο είναι να γίνει μια παράσταση χωρίς γλέντι και να παρουσιάσεις κάτι, γιατί το δικό μας είναι παράσταση. Όπα. Εννοείς το παραστασιακό μόνο. Ναι. Α, το παραστασιακό, ναι. Αν ήταν μια παράσταση, δεν θα έλεγε κανείς. Βέβαια, να πω και κάτι, βέβαια πολλοί εκμεταλλεύτηκαν την παράσταση. Αλλά θα έλεγα να μην γίνει το γλέντι. Καλά, εγώ προσωπικά θα έλεγα και ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρότεινα ακόμα και να αναβληθεί, γιατί εκεί είμαστε, θα το κάνουμε άλλη μέρα αυτό.
Είχε να αναβληθεί. Είχε καλεσμένο οργανωμένο που έπρεπε να φύγουν την άλλη μέρα το πρωί. Ναι. Γι' αυτό είναι διαφορετικό το να γίνει μια παράσταση που δεν συμμετέχει σε μια τυχόρο τραγούδι. Υπό άλλου όρου. Μια παράσταση. Σε ένα κλειστό μπορεί να γίνει και σε ένα κλειστό χώρο. Είναι μια παράσταση και να τελειώνει το θέμα. Δεν ξέρω. Όμως, και αν έπρεπε παρόλα αυτά γιατί, να μπει και οικονομική πλάτη. Και το λέω γιατί μπορεί κάποιο να σου πει ότι ξέρει, το λες εσύ τώρα επειδή ήταν δικιά σου εκδήλωση. Αν ήταν κάτι ανάλογο με σένα, πώς θα έπρεπε. Συγγνώμη, τώρα μου έθεσε την ερώτηση και εγώ πολύ αυθόρμητα είδε τι σου είπα κιόλα. Οπότε ότι θα μπορούσε να αποφύγει τον γκλέτη μετά να πει ότι θα κάνω εσύ μια. Εσύ το σκέφτηκε έτσι. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί καν και πολύ αυθόρμητα απάντησε αυτό το οποίο νιώθω. Ενώ το χθεσινό ήταν καθαρά γκλέτη. Δεν είχε να κάνει με κάτι που είχα να ετοιμάσει. Θα το περνούσαμε. Συγγνώμη, θα το περνούσαμε στο συμβούλιο, θα το συζητούσαμε. Και θα λέγαμε δεν γίνει, θα πληρώσει, ναι. Σου φύγετε και τελειώσει. Αν μπορούσε, έτσι έτσι και αυτή ήταν χωρίς εισιτήριο. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα μπορούσαν να μπουν, να βρεθούν πλάτες και να καλύψουν αυτό εδώ. Σηκώνουν ελικόπτερα για ψήφους. Αφού είναι και η περιφορική του Δήμου Φολεγάνδρου. Όπως λέει, άμα να δει την ανάπτυξη του Δήμου Φολεγάνδρου, τώρα είναι αναφέρει τη μακαρονάδα. Δεν είναι μόνο του συλλόγου γυναικών. Ξέρω, γιατί μου το λες. Α, εσύ είχες την εντύπωση ότι ήταν μόνο του συλλόγου γυναικών. Ναι, θέλω να σου πω. Όχι. Οπότε... Όπως φέρατε ελικόπτερο για να ψήφε, δώστε χρήματα και γι' αυτό. Και σε αυτό, οπότε, σε αυτό θα βάζαμε κι εμείς πλάτη. Οπότε αυτά περί παράδοσης, λαογραφίας και. Αυτά είναι προπέτασμα καπνού. Να φανούμε, να είχαμε να λέγαμε και να δειχτούμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και φαίνεται. Ψωμί δεν έχω να φάμε, να πάμε να γυρνώ. Και φαίνεται. Δεν έχετε αντιληφθεί. Πραγματικά, θεωρώ, όχι όλοι, δεν το γενικεύω, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν το πνεύμα της λαογραφίας και της παράδοσης. Και από αυτούς οι οποίοι το γνωρίζουν ή δεν το γνωρίζουν επαρκώς, ή το γνωρίζουν. Και να πω και κάτι αλλά άλλο. Περίμενε, και το χρησιμοποιούν προς ίδιον όφελος, πλην ελαχίστων οι οποίοι και το γνωρίζουν και το γνωρίζουν ολότελα. Θα τελειώσουμε, θα είναι η τελευταία εκπομπή, θα τελειώσουμε. Περίμενε. Να μην έχουμε πρόβλημα το όχι, ο Δημήτρης ξέρει ότι καθυστερήσαμε, διότι είχαμε, θα κάναμε δύο εκπομπές και το ξέρει. Δεν μπορούμε για πρακτικούς λόγους. Οπότε εδώ θα κλείσουμε, αλλά θα πω πρώτα αυτό. Λοιπόν, και κάτι να πούμε. Και κάποιοι λίγοι οι οποίοι το γνωρίζουν, πολύ λίγοι όμως, και ξέρουν και το τι και το πώς και το γιατί. Σε πρόσφατη εμπειρία που είχα εγώ με τις υπηρεσίες του Δήμου. Α, είναι και κάτι άλλο το οποίο έπρεπε να πεις. Ναι, αυτό θα πω. Ζήτησα τον λογαριασμό του νερού, γιατί δεν είχα λάβει λογαριασμό νερού εδώ και κάποια χρόνια. Ναι, και μου στείλανε μια καρτέλα. Θα σου πω ότι την εξήγηση. Εγώ έχω στο όνομα του πατέρα μας που ήταν τα δύο υδρόμετρα, το ένα σπίτι ήταν στην Αγκάλ και το άλλο στην απάνω μεριά. Τα υδρόμετρα δεν αλλάζουν όνομα, δεν τρώνε το ίδιο όνομα. Μου ξέρει λοιπόν μια καρτέλα στο όνομα του Καριστίνος Γεώργιος και απάνω σε δύο-τρεις εγγραφές γράφανε ίδρυυση καραβοστάσης. Απαντάω λοιπόν στο email που μου εστάλθη ότι εμείς δεν έχουμε ακίνητο στο καραβοστάσι για να έχουμε υδρόμετρο, οπότε εξηγήστε μου τι είναι αυτές οι χρεώσεις. Και η απάντηση που πήρα είναι. Και θα επανέλθω βέβαια στο θέμα, από Δευτέρα θα ξαναμιλήσω, ότι δε, ναι, γράφει καραβοστάση, γιατί έχει γίνει ένα λάθος στη μηχανογράφηση, αλλά αφορά στα υδρόμετρα τα δικά σας. Μάλιστα. Χωρίς όμως να μου έχει σταλθεί λογαριασμός. Οπότε εγώ από Δευτέρα θα επικοινωνήσω με το Δήμο και θα πω, OK, στείλτε μου αυτούς τους λογαριασμούς που μου λένε ότι έχει γίνει λάθος και γράφει καραβοστάση και αφορά στα υδρόμετρα, τουλάχιστον εδώ τους αριθμούς των υδρομέτρων πάνω στο λογαριασμό, ότι είναι. Η δική μου. Δηλαδή, αν δεν το ψάχνα και ζητούσα τι χρωστάω, θα πλήρωνα εγώ το νερό κάποιου στον καραβοστάση ή τόσο μπάχαλο τα έχετε κάνει εκεί μέσα και θα το πω και οι προηγούμενοι πάλι και οι νυν. Δεν θα εξαιρέσω κανένα, γιατί έρχονται λογαριασμοί αυτοί μου λένε ότι είναι από το 18 που δεν ξέρω εγώ τι θα πληρώσω και όταν τους ρώτησα αν έχει βγει ο φετινός λογαριασμός μου είπαν ότι ξέρετε, έχει βγει ένας λογαριασμός τον οποίο ούτε αυτόν έχω λάβει, έτσι, έναντι της κατανάλωσης. Δεν είναι. Γιατί πέρσι δεν μπορέσαμε να μετρήσουμε και αυτές τις μέρες πάμε και μετράμε τα υδρόμετρα για να βγάλουμε τον εκαθαριστικό. Ωραία λέω. Λοιπόν, τότε να μην πληρώσω τον έναντι, να περιμένω τον εκαθαριστικό για να δω πώς είναι. Όχι. Πληρώστε τον έναντι και θα δούμε μετά θα γίνει τον εκαθαριστικό. Άμα βγάλετε εσείς συμπέρασμα, γράφτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε τι καταλάβατε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Είμαι πολύ χαζή. Δεν έχω καμία σχέση με τα οικονομικά. Δεν έχω δουλέψει ποτέ σε λογιστήριο. Δεν ξέρω τίποτα από χρεοπιστώσεις. Είμαι χαζή. Αυτά.
Και είναι αυτό. Έχει γίνει εγγραφή λάθος. Για μην την πω τη φράση, ποσός με ενδιαφέρει. Το λέω έτσι ίδια. Βρείτε λύση. Εγώ θέλω αυτά που αφορούν σε μένα. Όχι Καραβοστάσης, Καριστινέος Γεώργιος. Ένας ήταν. Συγχωρεμένος ο Στράτης. Δεν ξέρω τώρα αν πληρώνει και όλους τους συνεπίθετους λογαριασμούς. Ό,τι Καριστινέος Γεώργιος κυκλοφορεί, το πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Κοιτάμε τα γύρω-γύρω, τα χορουδάκια και τα γλεντάκια για τις συναυλίες και έχουμε χάσει την μπάλα. Αυτά. Και το η ουσία. Την μπάλα. Και το πνεύμα. Την μπάλα όλοι και έχουμε χάσει. Και ό,τι να είναι. Λοιπόν, και πρόσφατα επικοινώνησα και με κάτι για τη δήλωση των οικοπαίδων, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι υποχρεωτικό. Και επειδή έχω ένα κομμάτι εκεί πέρα στα πάνω μεριά, ένα παρτέρι, δύο παρτέρια και πια χόρτα και έχω ζητήσει από εργάτη να το καθαρίσει. Γιατί ποιον είναι στο όνομά μου, οπότε έχω εγώ την ευθύνη. Ρωτώντας τον εργάτη, λέει το καθάρισμα, μου λέει όχι, αλλά μην ανησυχείς, μου λέει δεν γίνεται κανένας έλεγχος φέτος. Okay. Άμα λοιπόν πετάξει κάποιος ένα σπίρτο ή ένα τσιγάρο ή πάει να κάψει τα σκουπίδια επειδή σήμερα φυσάει νοτιές και δεν φυσάει βοριές όπως το είδα πέρσι και να γιάσει το στόμα αυτού του παιδιού του επισκέπτη στο νησί που του λέει ρε μπάρμπα σε έναν μπάρμπα θα φωνάξει τον αστυνομία και λέει εγώ είμαι στο σπίτι μου, δηλαδή έχω και το αδελιά. Αυτά, θα κάνουμε όπως η σέλφος. Γιατί και πρέπει να κοινοποιήσω ότι τι έχει σέλφος. Τι είναι, ξερό νησό είναι. Τα πόσα ιδιαίτερα της Φλωρίδας δεν πιάνονται. Αυτά έχουν τα νησιά μας, δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Για να μην σκεφτόμαστε ότι ακάη και μόλις θα γίνουν ξενοδοχεία, είναι όλα τα άλλα. Δεν θα υπάρχουν σε λίγο χορτάρι να φάνε τα κατσίκια. Λοιπόν, κοίτα, από μένα θα πω καλό βράδυ, θα πω καλό καλοκαίρι. Εγώ δεν έχω να πω άλλα, σας αφήνω έτσι. Σκεφτείτε τα, μελετήστε τα. Έχετε πω τώρα που θα είναι καλοκαίρι και όσοι δεν δουλεύετε, καθίστε στην παραλία και σκεφτείτε για τίποτα από αυτά. Όσοι δουλεύετε, κοιτάξτε φέτος που μπορείτε, δουλέψτε του χρόνου, δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι που πάει το πράγμα. Γιατί στο τέλος θα κυνηγάτε την ουρά σας. Φιλιά πολλά από μένα, καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Από μένα. Ναι. Να καληνυχτήσω κι εγώ, αλλά πριν να πω ότι προφανώς θα είμαστε εδώ το Σεπτέμβρη. Πρώτο ο Θεός. Πρώτο ο Θεός. Ναι. Εντάξει. Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει καιρός και καιρό επιτρέποντος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω. Τις ευχαριστίες, Μαρίνα. Α, ναι. Έχουμε, λοιπόν, να ευχηθούμε και η ώρα η καλή στον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και στη Μέγδη Σημεωνίδου. Η ώρα η καλή να είναι παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι και καλωστέριωτοι. Να μπείτε και εσείς στο κλαμπ των παντρεμένων να δείτε τη χαρά. Να. Και σωστές επιλογές. Χιουμοράκι, χιουμοράκι. Μόνο χαρά δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Πετρόπλη, το κανάλι γενικότερα. Και όλους εδώ τους εργαζόμενους στο κανάλι. Για την θερμή υποδοχή και την απόλυτη αποδοχή. Τους ευχαριστώ και αυτούς εδώ και στην εφημερίδα. Και να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η κορογράφηση για το άρθρο μου. Ναι, ναι, με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας και στον Σύριο. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα, την Καλατζοπούλου, να ευχαριστήσω τη Φανή, την Παπαδοπούλου, την Τζέσι, την Τουτκίεβιτς, τον Νίκο Τωμάτσικα. Έλα Μαρίνα, πρέπει να τους πούμε, τη Δομνίκη, την Κουκούρη και τον Κυριάκο, τον Σύζυγο. Ναι, τον Κρεούζη, όχι. Το θυμάμαι. Τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο. Τον Πετρόπουλο. Την δουλειά που έχει κάνει για μας. Και αυτήν την οποία θα κάνει, Μιχάλη, να του πω από εδώ και κάτι. Θα με σου πω τώρα. Μιχάλη, συγχαρητήρια. Ξέρεις εσύ γιατί. Εσύ ξέρεις γιατί. Βέβαια. Να οι ευκαιρίες τις οποίες κάνει Φολέγανδρος με έναν τρόπο. Γιατί χάνετε τις ευκαιρίες. Λοιπόν, οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν μας είναι χρήσιμοι. Ή μάλλον τους ανθρώπους να τους έχουμε κοντά μας για όσο μας είναι χρήσιμοι. Εντάξει. Και να τους θυμόμαστε πάλι όταν θα τους ξανά χρειαστούμε. Κάποια στιγμή μπροστά μας θα βρούμε όλα. Ναι. Αυτή είναι η ουσία την οποία τέλος πάντων. Να ευχαριστήσουμε από εδώ και
ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε, τους έχουμε πει, τον Κώστα τον Γεωργούλη, τον Περικλή τον Κατσότη, την Ζωή Τιμίλιου, την Ελένη Παπαπροκοπίου, είναι οι συνεργάτες μας. Τις εκδηλώσεις τις οποίες πρώτα Θεός ελπίζουμε ότι θα κάνουμε, καλά να είμαστε τη χρονιά που έρχεται και οι παρουσίες μας, οι παρουσιάσεις. Ναι, ναι, Μαρίνα, αλλά ξέρεις τι, αντιλαμβάνομαι ότι κάπως πρέπει, και το λέω τόσο ανοιχτά εδώ μπροστά στην κάμερα, πρέπει λίγο σε αυτό το κομμάτι, λίγο περισσότερο, να σφιχτείτε και οι υπόλοιποι, πλην της Κατερίνας, και εκτός από εμένα και εσύ, ναι, και εσύ, και ξέρεις σε τι αναφέρομαι. Ναι, ναι. Ναι, γιατί παιδιά, εντάξει, με έναν τρόπο, εντάξει, δεν φτάνει. Βέβαια, να πω και το άλλο, κάποιοι είπαν ότι η Φωτεινή έχει ψώσει ένα τοίχο γύρω από το Σύριο και αυτά. Ναι, εισνόξιμο, ξέρω τι κάνω. Και ότι αν δεν ήμουν εγώ, ας πούμε, ο Σύριος θα μπορούσε τη φορά. Όχι, όχι, δεν θέλουμε, το έχουμε πει αυτό και δεν θέλουμε, γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει. Εμείς πηγαίνουμε εκεί που ξέρουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν στην εντελέχειά τους. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Λοιπόν, και οι ηθικές αρχές είναι όρος απαράβατος. Τίποτα λιγότερο σε τίποτα. Λοιπόν, ξέχασα κάποιον τον οποίο δεν ευχαρίστησα. Βεβαίως. Την πολύ σημαντική μαμά Ειρήνη. Η οποία είναι, ναι, ναι, ναι. Η οποία, εντάξει, θα είναι εδώ, έχουμε βρεθεί εκτός, δηλαδή πλαισίου, είμαστε ασυνεπείς ως προς αυτό, μάθαμε πρόσφατα, με το που μάθαμε πώς γίνεται με τα βιντεάκια, είχαμε... Λοιπόν, αλλά μίλησα και με τους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να μιλήσω, λυμμένες αποφάσεις και πλέον οδεύουν στην υλοποίησή τους. Γιατί δεν θέλω να λέμε και να μην κάνουμε. Και ειλικρινά έχει ενοχλήσει πρώτα εμένα την ίδια. Όταν βρίσκομαι, ξέρεις, κατώτερη των περιστάσεων, των απαιτήσεων και δεν οφείλεται σε μένα αυτό. Δηλαδή, ως επιλογή δεν είναι επιλογή. Λοιπόν, να πω τα θερμά συλληπιτήρια στις δύο οικογένειες, των δύο αυτών. Να έχετε δύναμη και υγεία και να εγώ δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψω για κανένα από τους δύο, αλλά για, θα μου επιτρέψετε για το Θείο το Γιάννη περισσότερο, γιατί είχαμε και τις έγινες. Ναι. Να πούμε ότι ο άλλος συμπατρέωτης μας ήταν μια απόφαση δικιά του. Απόφαση δική του, Μαρίνα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι όταν φτάνει σε αυτό το σημείο. Για αυτό το σημείο, ναι, το. Για να πάρει τέτοια απόφαση, κάτι σε έχει πρόξει πολύ δυνατό. Δεν, δηλαδή, και με ψυχολογικά κριτήρια έτσι να το δεις, δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχολόγος. Ό,τι έκανα αστυνομική από αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά θα μείνω στο Θείο το Γιάννη για ένα και μόνο λόγο, γιατί ήταν, μιλήσαμε προχθές, τον άνθρωπο τον άλλον πολύ καλές σχέσεις, εξαιρετικός. Δεν είχα τις επαφές τις οποίες, τις συγγενικές και φιλικές. Θα μου λείψει το χαρά μου. Πώς λέτε ακόμη εκεί κάτω, πώς προσφωνείτε, χαρά μου. Α, χαρά μου. Αυτό είναι παράδοση. Αυτά τα άλλα εδώ δεν είναι παράδοση. Και, ξέρετε, και δεν θα χτίσουν και παράδοση και δεν θα γίνουν ποτέ. Και επειδή είδα και άκουσα από, το πω δεν είναι, από τον παρετηθέντα πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Βενιέρη, τον Γιώργο, τη λέξη νέο παράδοση. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε το οξύμορο σχήμα, αλλά στο θέμα της παράδοσης δεν λέμε νέο παράδοση. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί το ένα αναιρεί το άλλο. Δηλαδή, μόνο όταν αναφερόμαστε στο Θεό και μόνο όταν θέλουμε να δώσουμε σε κάτι να το τραβήξουμε στην δημοτική ποιήση. Νεοπαράδοση όχι, γιατί για να είναι παράδοση δεν μπορεί να έχει το νέο. Είναι, ξέρετε, το ένα αναιρεί το άλλο, το ακυρώνει. Δεν υπάρχουν τέτοιες σύνθετες λέξεις. Θέλω να πω, το οξύμορο σχήμα δεν είναι σε σύνθετες λέξεις, δηλαδή το μία νέα γριά, ναι. Νεοπαράδοση δεν μπορεί να υφίσταται, γιατί δεν ανήκει σε κανένα από τα ήδη σύνθετα λέξεων.
γραμματική. Γυμνασίου. Λοιπόν, ούτε παρατακτικά, ούτε προσδιοριστικά, ούτε... Λοιπόν, αυτά. Εδώ θα καληνυχτήσω κι εγώ. Θα ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Το φάγαμε το μισό και πάνω. Μην μου το λες, γιατί... Το μισό φάγαμε. Ναι. Εντάξει, ένα μισό. Κάποιοι από εμάς έχουν διακοπές μόνο μία εβδομάδα. Εντάξει, τι. Αλλά θα αλλάξω εργασιακό χώρο τουλάχιστον. Έτσι, ναι. Είσαι σαν τους... αυτούς τους νόμαντς που πάνε αυτό, αυτό. Είναι αυτό. Λοιπόν, εύχομαι, ελπίζω το Σεπτέμβρη να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε εδώ. Και αυτοί οι οποίοι είστε φύλα προσκύμενοι και όσοι δεν είστε. Όλοι να είμαστε καλά. Γιατί υγεία, αυτό υγεία, το ευχόμαστε υγεία. Σε κάθε συνάνθρωπο. Γιατί είμαστε συνοδοιπόροι. Δεν κουνάμε το δάχτυλο, αλλά θέλουμε να μοιραστούμε τη γνώση μας, τις γνώσεις μας μαζί σας για το καλό του τόπου μας. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Καλό καλοκαίρι. Είχαμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό? Ναι, όχι, τίποτα, εντάξει. Όχι, εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν. Καλό καλοκαίρι, με υγεία, καλή αντάμωση να έχουμε πάλι. Καλή καλό βράδυ, γεια σας. Στεπανιδίνη.